Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Απόψε θα αναδείξουμε θέματα εκπαίδευσης με αφορμή την πρόσφατη ψήφιση του νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και βεβαίως εν αναμονή της κατάθεσης του σχεδίου νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια εν μέσω καταλήψεων και πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων. Ο νόμος περιλαμβάνει και ρυθμίσεις για την καθημερινότητα των πολιτών, όπως η συγκράτηση και μείωση των τιμών και επιβολή προστίμων στους παραβάτες. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο για το πρώτο μέρος της συζήτησης τον κύριο Μάνο Κόνσολα από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Εγώ ευχαριστώ. Γιώργος Γαβρίλος, ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Να είστε Γιώργος καλά. Γιώργος Νικητιάδης, ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα. Βασίλης Βιλιάρδος, Ελληνική Λύση. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Εγώ ευχαριστώ. Στο δεύτερο μέρος της συζήτησης θα φιλοξενήσουμε τη Θεανό Φωτίου από τη Νέα Αριστερά, τον Γιώργο Μανούσο από τους Σπαρτιάτες και τον Νικόλα Οβρετό από την Νίκη, ενώ θα δούμε και αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων που δεν μπόρεσαν να είναι κοντά μας. Πάμε όμως να δούμε πρώτα κάποια χαρακτηριστικά σημεία από τις ομιλίες της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα από πολλά. Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αξιοποιώντας όλες εκείνες οι οποίες έγιναν από τη δικιά μας μεριά την τελευταία τετραετία. Και χρειάζεται να θέσουμε τη χώρα σε κίνηση. Διάλογος θα υπάρξει. Θεωρήστε το δεδομένο και συζήτηση. Προβλέπεται άλλωστε και από τις θεσμικές παραμέτρους της διαβούλευσης. Αυτό όμως θα υπάρξει ακόμη περισσότερο θα είναι ορμή, ταχύτητα, μεταρρυθμιστική φορά και διάθεση για πολύ μεγάλες αλλαγές. Η χρηματοδότηση που δίνεται στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι πολύ μεγάλη, ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο. Πρέπει να αυξηθεί περαιτέρω. Καθέτως, ναι. Δεν θα διαφωνήσει κανείς σε αυτή την αίθουσα με αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, το να λέμε ότι υπάρχει υποβάθμιση της χρηματοδότησης όταν η χρηματοδότηση αυξάνεται συστηματικά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά fake news. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι το πλαίσιο συνολικά της μεταρρύθμισης που πρέπει να γίνει στην παιδεία πρέπει να κουμπίσει τα πάντα. Και ακριβώς γι' αυτό θέλουμε να δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω του σχεδίου νόμου που καταθέτουμε σήμερα. Η τρέχουσα τετραετία για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση θα είναι μια τετραετία πραγματικής επανάστασης, ώστε η ΕΚ να είναι πραγματικός και απόλυτος καταλήτης κοινωνικής κινητικότητας. Σε αυτό το περιβάλλον του αυξανόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού απαιτούνται αστραπιές προσαρμογές στις εθνικές αγορές, ανάπτυξη καινοτομιών, γιατί καθίσταται, γιατί είναι βασική προϋπόθεση επιβίωσης αυτό. Στην κατεύθυνση αυτή, η ενεργοποίηση, η βελτιστοποίηση και η ενίσχυση της ΕΚ αναδεικνύεται σε ρυθμιστικό παράγοντα. Αποτελεί όμως και στοίχημα της κυβέρνησης, γιατί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα δώσουμε όχι απλά διαφορετικές επαγγελματικές προοπτικές, αλλά θα δώσουμε και την αξιοπρέπεια της ενασχόλησης, θα εξασφαλίσουμε την αξιοπρέπεια της ενασχόλησης με ένα αντικείμενο, το οποίο για λόγους κοινωνικών στερεοτύπων στην πατρίδα μας ενδεχομένως να μην είχε τύχει της αναγνώρισης που θα έπρεπε. Στην περίπτωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, είναι σαφές ότι εδώ και σχεδόν μισό αιώνα έχουμε μια δυσκολία, θα έλεγα, να ξεκολλήσουμε από ένα τέλμα συνεχούς κοινωνικής απαξίωσης της γνώσης και της μάθησης που συνδέεται με την παραγωγή και την εργασία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όλες οι στατιστικές και διαθέσιμοι δείκτες μαρτυρούν τη συνεχή υποβάθμιση των επαγγελματικών σπουδών ως συνειδητής επιλογής ζωής για τις νεότερες γενιές. Την ίδια στιγμή που η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται να επενδύει στις ελπίδες της για ανάπτυξη στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού προτύπου. Πρόκειται για ένα κομβικό παράδοξο. Από τη μια, επιδιώκουμε την ανάπτυξη μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση κλάδων υψηλής προστιθέμενης αξίας, επικαλούμενοι τις ανοιχτές κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας, ενώ από την άλλη επαξιώνουμε και θέτουμε το στίγμα της αποτυχίας στους νέους ανθρώπους που σχεδιάζουν την επαγγελματική τους ζωή μέσα στην παραγωγή, διεκδικώντας τη θέση τους στον κόσμο της εργασίας. Ερχόμαστε λοιπόν στο πρώτο μέρος της συζήτησής μας και πριν περάσουμε σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κύριε Κόνσολα, βλέπω από τη μία έχουμε τον γκάζι στις μεταρρυθμίσεις και από την άλλη το φρένο στην εξεταστική λόγω των καταλήψεων. Τρεις εβδομάδες καταλήψεις, περισσότερες τουλάχιστον σχολές. Στην εξεταστική για τα πανεπιστήμια, ένα αναμονή του σχεδίου νόμου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τον οποίο έχετε κάπως καθυστερήσει. Καταρχάς, χαίρομαι που είπατε ότι βάλαμε γκάζι. Γιατί λέτε για γκάζι. Όχι. Βάλαμε γκάζι γιατί ο κύριος Υπουργός τι είπε, είναι το πρώτο βήμα από ένα συνολικό σχέδιο μεταρρυθμίσεων που θα φέρει στη Βουλή προς ψήφιση αφού συζητηθεί. Mm-hmm.
Ξέρετε, είναι πολύ ωραίο να κάνουμε καταρχάς μια δημόσια λογοδοσία, όπως είναι η εκπομπή σας, η Έγκριτη, και ευχαριστούμε για την συνύπαρξη με εξαιρετικούς συναδελφούς από διάφορα κόμματα. Όμως, εδώ θέλω να τονίσω ότι η επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτισης και διαβίου είναι ένα μεγάλο εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης, όπως είναι αυτό που θα έρθει και για τα πανεπιστήμια. Επ' αυτού λοιπόν τώρα. Mm-hmm. Το ότι συμβαίνουν καταλήψεις. Βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια καχυποψία. Από την άλλη, έχουμε και καταγγελίες φοιτητών ότι δεν εκφράζονται οι πλειοψηφίες μέσα από τις συνελεύσεις. Είναι εύλογο να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις και στάσεις για ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν έχει κατατεθεί ακόμα, ούτε έχει βγει σε διαβούλευση. Ξέρουμε μόνο τις προθέσεις του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Ποιες είναι οι προθέσεις? Και επ' αυτών γίνονται καταλήψεις. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, στο δικό μου πανεπιστήμιο δεν κάνουν καταλήψεις. Στο Πανεπιστήμιο Υγείο, που είναι ένα μεγάλο πανεπιστήμιο. Ναι. Και σε πολλά πανεπιστήμια δεν γίνονται καταλήψεις. Και σε πολλά δημόσια πανεπιστήμια. Προσέξτε, και σε πολλά πανεπιστήμια δεν γίνονται καταλήψεις. Είναι σε μερικά πανεπιστήμια. Είπατε πολύ σωστά ότι ο κ. Πυρακάκης έχει πει ότι αυτό το νομοσχέδιο που θα έρθει για συζήτηση και ψήφιση δεν ακυρώνει το δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και κυρίως θα έρθει η ενδυνάμωση του δημόσιου πανεπιστήμιου μέσα από τις ρυθμίσεις που θα φέρει το νομοσχέδιο. Γιατί το να υπάρχουν διεθνείς συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού που έχουν περγαμηνές σε ακαδημαϊκά, σε ερευνητικά και σε διδακτικά επιτεύγματα, φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει άνθρωπος να μην το θέλει. Επίσης, κύριε Γουλούρη, ένα νομοσχέδιο που ξέρουμε γιατί θα συμβεί να υπάρχει. Γιατί θα συμβεί να υπάρχει, και αν ρωτήσει για τους συναδέλφους σήμερα εδώ, κανείς δεν αμφισβητεί ότι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες φοιτητές είναι στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είναι μια καλή πρακτική? Όχι. Ναι, αλλά η απάντηση είναι: παρακάμπτει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Δεν παρακάμπτει κανένα άρθρο του 16. Μιλάμε για διεθνείς συνεργασίες ξένων πανεπιστημίων mm-hmm. με ιδρύματα της χώρας, που σημαίνει ότι δυναμώνει το χαρακτήρα του δημόσιου ενώ πανεπιστημίου. Ενώ θα ενδυναμωθούν και τα αγγλόφωνα, τα υπάρχοντα, και τα πολύ σωστά θα ενδυναμωθούν και τα ήδη υφιστάμενα τμήματα σε πανεπιστήμια της χώρας που είναι αγγλόφωνα, που ξέρετε πολύ καλά πόσο περιζήτητα είναι από φοιτητές του εξωτερικού. Μάλιστα. Άρα, λίγη υπομονή. Πότε να το περιμένουμε, κύριε Κόνσονα? Πιστεύω ότι στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, μετά τη συζήτηση και τη ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια, θα ακολουθήσει αυτό. Μάλιστα. Μέχρι τέλος Φλεβάρι θα έχει βγει στη διαβούλευση για να το συζητήσουμε. Πάντως θέλω να ξέρετε mm-hmm. ότι είναι μια μεγάλη μεταρρυθμιστική προσπάθεια, το έχει ανάγκη η χώρα. Είμαστε μόνο με την Βόρεια Κορέα οι χώρες που δεν έχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Δεν είναι δυνατόν να έχουν φύγει τα Ελληνόπουλα, να έχουν στελεχώσει κρατικές δομές στο εξωτερικό, εταιρείες, mm-hmm. οργανισμούς από την αποφύτησή τους από ξένα πανεπιστήμια και εδώ να μην έχουμε. Μάλιστα, για να τη δούμε τι λέει η αντιπολίτευση. Και όχι μόνο, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, mm-hmm. αλλά το έχει ανάγκη η ίδια κοινωνία. Μάλιστα, τι λέτε, κύριε Γαβρίλο, ποια είναι η στάση δική σας? Περιμένετε να δείτε ακριβώς τι θα προβλέπει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, είστε αρνητικοί? Ασφαλώς θα περιμένουμε να δούμε ένα σχέδιο νόμου και επί αυτού να συζητήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο δημόσιο διάλογο εδώ και 40 χρόνια, αυτό που δεν αμφισβητείτο ήταν η γραμματική καταρχάς ερμηνεία του άρθρου 16, παράγραφος 5 του Συντάγματος. Ότι η ανώτατη εκπαίδευση προσφέρεται αποκλειστικά από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου στη χώρα μας. Αλλά η ουσία της υπόθεσης είναι τι ανώτατη εκπαίδευση θέλουμε. Και εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτό που έχουμε πει είναι ότι τα πανεπιστήμια μας, με το στελεχικό δυναμικό που έχουν, το καθηγητικό σε επίπεδο ΔΕΠ, είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Και ερευνητικά και ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά. Άρα τι πρέπει να κάνουμε? Να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτές τις προσπάθειες που γίνονται μέσα από την ανώτατη δημόσια εκπαίδευση και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε στους Έλληνες φοιτητές. Έχει μιλήσει φοιτητές. Ο κύριος Γερακάης για 130 άξιση. Εκατομμύρια στήριξη σε ερευνητικό εξοπλισμό και υποδομές και 60 εκατομμύρια για τα αγγλόφωνα. Είναι πολύ λίγα. Όταν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις δαπάνες που έχουμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είμαστε κάπου, κατατασσόμαστε στο μέσο όρο περίπου, είμαστε στο μέσο της Ευρώπης. Συνεπώς, η κουβέντα που πρέπει να γίνει είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Ξαφνικά, εντελώς μπήκε στο δημόσιο διάλογο μια άλλη ερμηνεία και επί του άρθρου 16. Και ας μην γελιόμαστε. Συζητάμε ουσιαστικά για ίδρυση κάποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Και φοβούμαστε ότι θα είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια με
πολύ μικρά. Συνεργασίες δεν θα είναι με πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Θα σας πω, αυτό γίνεται και σήμερα. Αυτό γίνεται και σήμερα και τίποτα δεν έχει παρεμποδίσει και σε προπτυχιακό και σε μεταπτυχιακό επίπεδο να έχουμε καλές συνεργασίες και πρακτικές σε επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης με πανεπιστήμια του εξωτερικού, κυρίως δημόσια. Αλλά αυτό που συζητείται σήμερα είναι ουσιαστικά η δημιουργία κάποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Γιατί, ας μην γελιόμαστε, τι θα πει μη κρατικό, ποιος θα βάλει τα λεφτά του, θα δαπανίσει χωρίς να θέλει να τα πάρει πίσω και να έχει και ένα κέρδος. Άρα, μιλάμε για ιδιωτικά πανεπιστήμια και πρέπει να είναι ξεκάθαρο στον κόσμο. Γιατί ακούω περί μη κρατικών, δεν είναι αυτό το ζήτημα. Mm-hmm. Άλλωστε, τόσα χρόνια δεν μιλάμε από κάποιον φορέα, οργανισμό να θέλει να δημιουργήσει ένα τέτοιο μη κρατικό πανεπιστήμιο, να βάλει πόρους στο σύστημα και να πει εδώ είμαι. Εγώ διάβαζα ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από 5 τουλάχιστον 10 ξένα πανεπιστήμια, αλλά για 5 που έχουν υπολογίσει τα ωφέλη, ότι είναι 1% του ΕΠ. Ακούστε, μιλάμε ουσιαστικά και δεν θα διαψευστώ γιατί όλοι γνωριζόμαστε, ξέρουμε τι γίνεται εδώ. Μιλάμε ουσιαστικά για τα 2 κυπριακά πανεπιστήμια που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να έρθουν με παραρτήματα εδώ στην Ελλάδα. Και θα μου πείτε εύλογα, γιατί να φεύγουν οι φοιτητές μας να πηγαίνουν στην Κύπρο. Και έχουμε το παράδειγμα της Έχουμε μια αντίληψη για την ανώτατη εκπαίδευση, ότι δεν μπορεί να μοιράζουμε απλά τίτλους και πτυχία, είτε μέσω των κολεγίων, είτε μέσω κάποιων πανεπιστημίων ιδιωτικών που τα βαφτίζουμε ανώτατα πανεπιστήμια και χωρίς να υπάρχουν τα στάνταρ σε εκείνα ώστε να δίνουν τίτλους και πτυχία που θα μπορούν και στην αγορά εργασίας να έχουν κάποια αξία, αλλά και στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχουν όμως, εμείς, κύριε Γαβρίλο, εμείς είπαμε και κάτι άλλο. Τα παιδιά κάνουν και ένα μεταπτυχιακό. Εμείς είπαμε και κάτι άλλο. Και είναι κατοχυρωμένα. Εμείς είπαμε και κάτι άλλο. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήργησε τη βάση. Του 10. Ναι, μην το επεκτείνουμε πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, θέλω να γυρίσω. Πολλά παιδιά που δεν κατάφεραν να πιάσουν το 10, στράφησαν προς τα ιδιωτικά κολέγια. Τους φίλους, συμμέτερους της κυβέρνησης της σημερινής της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πει και κάτι άλλο. Ας φτιάξουμε μια τέταρτη νομική σχολή στην Πάτρα. Γιατί να φεύγουν τα παιδιά τα δικά μας να πηγαίνουν στην Κύπρο να σπουδάσουν νομικά. Δεν το έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Άλλαξε τον νόμο. Θα τα ξαναπούμε. Και ασφαλώς είπαμε έρθει πόρους στο σύστημα. Τα πανεπιστήμια μας είναι αυτοδιοικητικά. Αν τους δώσουμε τους πόρους τους κατάλληλους, ενδεχομένως θα αυξήσουν και τους εισακταίους και θα μπορέσουν να απορροφήσουν κάποια παιδιά και να καλύψουν κάποιες τέτοιες ανάγκες. Να ακούσω τον κύριο Νικητιάδη. Και ποιο, στο τέλος. Όχι, κύριε Νικητιάδη, γιατί θα ακούσετε κι άλλα. Θα συγκεντρώσετε να τα πείτε πολύ γρήγορα. Για το όφελος. Η πρώτη που έθεσαν το ζήτημα στον δημόσιο διάλογο ήταν το Πασόκ δια του Γιώργου του Παπανδρέου, όταν ήταν ο πρώτος πολιτικός που μίλησε. Μίλησε για πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά στην Ελλάδα, να το ξεκαθαρίσουμε. Εμείς από θέση αρχής για πανεπιστήμια μη κερδοσκοπικά δεν είμαστε εναντίον. Περιμένουμε και θα δούμε τι θα έρθει. Πρέπει να εξηγήσω τον κύριο Γαβρίλο, γιατί προφανώς κάποιες έννοιες πολλές φορές δεν γίνονται παρκώς αντιληπτές. Ότι ναι, μπορεί να υπάρχει μη κρατικό πανεπιστήμιο το οποίο δεν θα είναι κερδοσκοπικό. Με ποιον τρόπο αρκεί θα λειτουργεί να όμως. Θέσουμε εμείς το πλαίσιο. Είπα ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον προς το παρόν. Ούτε πίεση προς την πολιτεία για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πανεπιστήμιο τόσα χρόνια. Τα παρακολουθούμε αυτά. Ελάτε, μην μιλάτε. Από ποιο φορέα. Έχω κάνει σπουδές στο εξωτερικό σε μεγάλο πανεπιστήμιο, στο NYU, το New York University. Αυτό είναι μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Και μετά από τόσα χρόνια, ακόμη και τώρα, κάθε χρόνο λαμβάνω επιστολή με την οποία ζητάνε συνδρομή για να ενισχυθεί και να μπορέσει να συνεχίσει τις εργασίες στο πανεπιστήμιο. Έχει λοιπόν σημασία το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα τεθούν όλα αυτά. Μπορεί να υπάρξει μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό πανεπιστήμιο. Θα εξαρτηθεί από το τι θα φέρει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πιερακάκης. Αλλά θέλω και να τονίσω ότι δεν μπορεί να μας απασχολεί μόνο αυτό. Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα δημοτικά, τι γίνεται με τα γυμνάσια, τι γίνεται με τα λύκεια, τι γίνεται και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και ποια είναι η παιδεία που παρέχεται. Είναι επαρκής, ορθώς ετέθη το ζήτημα της χρηματοδότησης του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Δηλαδή, μην πέσουμε στην παγίδα. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν αποδυναμώνεται με τις καταλήψεις της διαρκής και όταν τα παιδιά βρίσκονται έτσι μετέωρα στην εξεταστική τους. Η άποψή μας είναι ότι
Υποστηρίζουμε το δικαίωμα στις κινητοποιήσεις, στις διεκδικήσεις, αλλά υποστηρίζουμε και το δικαίωμα για να είναι ανοιχτό το πανεπιστήμιο. Μα το είπαν και οι Βρετανικές Αρχές, ανοιχτά πανεπιστήμια και να διεκδικούμε κάτι καλύτερο ακριβώς, για τα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η θέση μας. Γίνονται συλλαλητήρια. Και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη. Αυτό σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε εμείς να κλείνει ένα πανεπιστήμιο επειδή κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν μια κατάληψη. Γι' αυτό είναι σαφής νομίζω η θέση μας. Θέλω όμως να τονίσω το ζήτημα της ενίσχυσης της δημόσιας παιδείας, της δημόσιας εκπαίδευσης. Πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν επαρκούν τα χρήματα που διατίθενται και είναι ένα θέμα διαχρονικό. Από και τότε από φαίνεται, που ο λαός διαδήλωνε... Και από ό,τι φαίνεται όμως υπάρχουν και από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως υπάρχουν και για την εκπαίδευση την επαγγελματική. Ακριβώς. Απαιτείται όμως, επαναλαμβάνω, μεγάλη χρηματοδότηση στην παιδεία. Δεν μπορεί να την εγκαταλείπουμε. Είναι διαχρονικό το ζήτημα. Μόνο επί αιμνής του Γεωργίου Παπανδρέου. Φαντάζομαι και το σχέδιο νόμου που θα έρθει. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ. Θα είναι από τη μία ο πυλώνας των δημοσίων ΑΕΗ και από την άλλη των λεγόμενων μη κρατικών, που θα είναι συνέργειες με το εξωτερικό. Εδώ το ζήτημα είναι να έχουμε ένα νόμο καινούριο που, όταν θα τον δούμε, εφόσον κρίνουμε ότι δεν είναι κερδοσκοπικά αυτά τα ιδρύματα, και εμείς θα το ψηφίσουμε, που να δημιουργεί υγιή ανταγωνισμό και να ανεβάζει και τα δημόσια να τα πανεπιστήμια. Προς τα πάνω. Να μην φτάσουμε στο σημείο οι πλούσιοι να σπουδάζουν στα ιδιωτικά, τα φτωχά παιδιά να αναγκάζονται να πηγαίνουν στο δημόσιο και να υποβαθμίζεται το δημόσιο. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά στον πλανήτη. Αυτό τα είναι δημόσια το βγάζουν τους καλύτερους φοιτητές στην αγορά και έχουν και το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα το Κολούμπια, το Χάρβαρντ, το Δημόσια και το Κορνέλ. Κύριε Γαβρίλο, μισό λεφτό. Δεν μιλάμε για 2-3 πανεπιστήμια. Τώρα στην Ευρώπη ο περισσότερο κόσμο, ο φοιτητικό σπουδάζει σε δημόσια πανεπιστήμια. Να μιλήσει ο κύριο Δηλιάρδο, γιατί όλοι μου έχετε ζητήσει λίγο πολύ να είστε σύντομοι, γιατί έχετε υποχρεώσει άλλε. Ελάτε. Για τα πανεπιστήμια. Ποια θα είναι η δική σα στάση? Θα ήθελα να πω ότι γίνονται σκέψει συνεχώ για βήματα μπροστά, ενώ έχουμε ένα σωρό άλλα προβλήματα πίσω, στα οποία δεν δίνεται το ανάλογο ενδιαφέρον. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια παιδεία. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα βαδίζει από το κακό στο χειρότερο στα δύο συγκεκριμένα. Θα έπρεπε εκεί να γίνουν ιδιαίτερες σκέψεις και δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Είδαμε τα αποτελέσματα στο διαγωνισμό της PISA, είδαμε ότι πηγαίνουμε κάθε χρόνο χειρότερα. Τα ιδιωτικά σχολεία πηγαίνουν καλύτερα. Προφανώς τα ιδιωτικά σχολεία δεν έχουν βοηθήσει ώστε τα δημόσια να πηγαίνουν καλύτερα. Εκεί είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Γιατί δεν έχουμε πολλές επιτυχίες στις πανελλαδικές εξετάσεις από τα παιδιά από τα δημόσια σχολεία? Όχι. Τουλάχιστον στο διαγωνισμό PISA είδαμε ότι τα δημόσια σχολεία ήταν πολύ χαμηλότερες επιδόσεις από ό,τι είχαν τα ιδιωτικά σχολεία. Εν τούτοις και τα ιδιωτικά σχολεία δεν είχαν κάτι από ιδιαίτερο. Από την άλλη, φεύγουν οι φοιτητές μας. Πηγαίνουν στο εξωτερικό. Για παράδειγμα, στην Κύπρο είναι 55.000 φοιτητές, το 36% από την Ευρωπαϊκή στο Ένωση. Στο θέμα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, εμείς καταρχήν δεν είμαστε εναντίον. Θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Υπάρχουν όμως κάποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Αν δεν αναθεωρηθεί το άρθρο 16, εμείς είμαστε εναντίον. Δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτα το οποίο είναι εναντίον του Συντάγματος. Το Σύνταγμά μας, τουλάχιστον αυτό του 1974, ήταν από τα καλύτερα της Ευρώπης. Έχει κακοποιηθεί με πάνω από 120 νόμους που διέπουν τελικά το Σύνταγμα και έχει χαθεί εντελώς. Θεωρούμε λοιπόν ότι για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και σε καμία περίπτωση ιδιωτικά, τα ιδιωτικά όπου έχουν ιδρυθεί είναι αποτυχημένα, για να υπάρξουν λοιπόν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά και αν υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον, γιατί πρέπει να λειτουργήσουμε με sponsors που δεν βλέπουμε από πού θα λειτουργήσουν, για να λειτουργήσουν όμως θα πρέπει προηγουμένως να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος. Οι καταλήψεις βοηθούν τα δημόσια πανεπιστήμια? Προφανώς δεν βοηθούν, το έχουμε δει τόσα χρόνια. Σωστά είπατε προηγουμένως ότι πρέπει το πανεπιστήμιο να είναι ανοιχτό, να μπορεί ο φοιτητής που θέλει να πάει στη σχολή του να μπορεί να πάει. Και οι καταλήψεις έτσι όπως διενεργούνται το τελευταίο χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα και προηγουμένως, δεν εμποδίζουν μάλλον τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Και με λογικά το υποβαθμίζουν, έτσι. Γιατί και στα μάτια των ίδιων των φοιτητών που επιλέγουν και των γονιών τους. Ναι, θα σας πω μια δικιά μου εμπειρία. Εγώ έχω τελειώσει την ΑΣΟΕΔΟ στην Αθήνα και έκανα μεταπτυχιακό στο Αμβούργο. Μετά από πολλά χρόνια, κάποιος καθηγητής με κάλεσε στην ΑΣΟΕ για να κάνουμε κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση. Ήταν αγνώριστη από αυτή που γνώριζα εγώ προηγουμένως. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό που ήξερα από το παρελθόν. Βαμμένη τύχη,
φοιτητές με τα πόδια πάνω στα τραπέζια. Αυτά λοιπόν πρέπει κάθισμα, να αλλάξουν. Πρέπει να καμία, αλλάξουν καμία σχέση με αυτό που γνώριζα. Προς όφελος των φοιτητών και των καθηγητών των που εργάζονται και θέλουν να μεταλαμπαδεύσουν την εκπαίδευση. Θεωρώ ότι έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ το πανεπιστήμιο παρά το ότι έχει αξιόλογους καθηγητές. Mm-hmm. Και θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι το έχουμε εμείς στο πρόγραμμά μας, τα μη κερδοσκοπικά μικρατικά πανεπιστήμια, γνωρίζοντας πόσο μπορεί να βοηθήσουν και την οικονομία μας αλλά και τους φοιτητές. Με κριτήριο του τζίρο που κάνουν τα πανεπιστήμια της Κύπρου, θα μπορούσαμε εμείς να υπολογίσουμε με ένα τζίρο, με ένα ΕΠ δηλαδή, των 10 δισεκατομμυρίων ετήσια, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Θα απαντήσετε, κύριε Κόνσολα, αμέσως μετά το βίντεο με τις ρυθμίσεις του νόμου, τον οποίο ψηφίσατε την προηγούμενη εβδομάδα και αφορά την τεχνολογική εκπαίδευση. Ο νόμος του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» έχει σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που καθιερώθηκε με το άρθρο 1 του νόμου 4763 του 2020 μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας μεταξύ της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και της ουσιαστικής βελτίωσης της συνέργειας μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με απότερο στόχο την αναβάθμιση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των αποφύτων τους, καθώς και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας ως προς την ομαλή ένταξη των νέων στην τοπική κοινωνία και οικονομία και συνακόλουθα στην εθνική οικονομία. Αντικείμενο του νόμου είναι η βελτίωση του τρόπου διοίκησης στον χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα επιτρέψει τις συνέργειες μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, με στόχο τη βέλτιστη ανταπόκριση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Η μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης και η αναδιάρθρωση των σχολών αυτών, ώστε να διαδραματίσουν αναβαθμισμένο ρόλο στην ενεργό διασύνδεση των καταρτιζόμενων και των αποφύτων τους με την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο, με ιδιαίτερη μέριμνα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υπηρεσίες ποιοτικής συμπεριληπτικής επαγγελματικής κατάρτισης των ατόμων με αναπηρία. Η συνολική αναμόρφωση του θεσμού των επαγγελματικών λυκείων με τη διάχυση καλών πρακτικών μέσω της μεταφοράς στα ΕΠΑΛ των πρακτικών που έχουν εφαρμοστεί πιλωτικά από την ίδρυσή τους στα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια, η ενίσχυση του περιφερειακού σκέλους της διακυβέρνησης μέσω συγκεκριμένων βελτιώσεων και προσαρμογών του τρόπου λειτουργίας των συμβουλίων σύνδεσης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας, με στόχο την επίτευξη της βέλτιστης σύνδεσης της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας σε περιφερειακό επίπεδο και ως εκ τούτου με την περιφερειακή ανάπτυξη. Η διάρκεια φοίτησης στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, οι αρμοδιότητες των γραφείων επαγγελματικής ανάπτυξης και σταδιοδρομίας των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Χρηματοδότηση προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων, επικαιροποίησης γνώσεων και εκπαίδευσης εκπαιδευτών πρακτικής άσκησης των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Ηλεκτρονική πύλη των σχολών ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τοποθέτηση υποδιευθυντών προτύπων επαγγελματικών λυκείων, ρυθμίσεις για τους τομεάρχες προτύπων επαγγελματικών λυκείων, πρακτική άσκηση μαθητών προτύπων επαγγελματικών λυκείων, εβδομάδα προσανατολισμού, προγράμματα δημιουργίας εικονικών επιχειρήσεων. Ο νόμος περιλαμβάνει ακόμη ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Συγκεκριμένα προβλέπονται εξορθολογισμός και διαφάνεια τιμών, μέτρα για τον εξορθολογισμό των τιμών βρεφικού γάλακτος, επίγουσα αναβάθμιση των δυνατοτήτων της πλατφόρμας ή καταναλωτής για την υποστήριξη πρωτοβουλειών για την επαύξηση του ανταγωνισμού, παράταση δυνατότητας ένταξης άπορων και ανασφάλιστων ασθενών με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου σε συμβεβλημένες με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Μονάδες Αιμοκάθαρσης του ιδιωτικού τομέα και παράταση συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού των δομών ψυχικής υγείας των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Οργανικές θέσεις πυροσβεστικού προσωπικού, πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης και πυροσβεστών δασικών επιχειρήσεων. Αρχηγείο πυροσβεστικού σώματος, διοίκηση, βαθμοί, καθήκοντα. Επιλογή αξιωματικών, υποστρατήγων και αντιστρατήγων. Μεταβατικές διατάξεις για τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής. Φορολογική αντιμετώπιση χρεογράφων που εκδίδει το ελληνικό δημόσιο.
Αυτός ο νόμος λοιπόν που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα περιλαμβάνει τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας, όπως είπαμε, για την επαγγελματική κατάρτιση και την αναβάθμισή της, αλλά και ρυθμίσεις για την ακρίβεια και τα πρόστιμα, τα οποία είναι αρκετά βαριά για τους παραβάτες. Θα προσπαθήσω να συνδυάσω και τα δύο, αφού μου απαντήσετε, κύριε Κόνσολα, αν θα στηρίξετε το δημόσιο πανεπιστήμιο και με ποιο τρόπο, ώστε να ανέβει και να γίνει όπως ήταν τα πρώτα χρόνια. Κύριε Κολούρη, δεν θα στηρίξουμε, θα συνεχίζουμε να το στηρίζουμε. Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο είναι προμετωπίδα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας με την κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη 5 χρόνια τώρα. Έχει εξαγγείλει προεκλογικά το σχέδιό του για την εκπαίδευση συνολικά και πολύ καλά συμφωνώ και με τον κύριο Νικητιάδη και με τον κύριο Βιλιάρδο και με τον κύριο Γαβρίλο ότι χρειάζεται μια ολιστική μεταρρύθμιση ξεκινώντας από κάτω. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να μην βιάζονται οι συνάδελφοι, προεξήγηλε ο κύριος Υπουργός Παιδείας, ο κύριος Πιερακάκης, για την μεταρρύθμιση που θα έρθει και για την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Χρηματοδότηση να, υπάρχει. Να σας θυμίσω ότι ισχύει ο νόμος 1566 του 85, αδιάλειπτος μέχρι σήμερα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Τώρα θα υπάρχει μια κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την εκπαίδευση και νέες διατάξεις, που εδώ πλέον μπαίνουμε στη σύγχρονη εποχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το σκέλος των μη κρατικών πανεπιστημίων, απάντησε ο κύριος Νικητιάδης στον κύριο Γαβρίλο. Να θυμίσω ότι χαίρομαι ότι ο κύριος Νικητιάδης είναι από αυτούς που τώρα προσχωρούν στην ιδέα των μη κρατικών πανεπιστημίων. Πάντα ήμουν όχι, κύριε τώρα Νικητιάδη, προσχωρώ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ, αν θυμάστε, η κυβέρνηση Καραμαλή, αποχώρησε από τη Βουλή στη συζήτηση για την αναδιάρθρωση του άρθρου 16, όταν μιλούσε με την Ελλάδα. Ξεχνάτε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου πρώτος, πολύ πριν από τον Καραμαλή, έβαλε το θέμα. Ο κύριος Παπανδρέου αποχώρησε όμως. Ήταν άτολμος και δεν μπόρεσε, ενώ είχε την αγωγή και την εκπαίδευση από μη κρατικά πανεπιστήμια, να το φέρει και στη χώρα για συζήτηση. Το ίδιο έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Το θέμα είναι πότε οριμάζουν οι συνθήκες. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κοιτάξτε, δεν οριμάζουν οι συνθήκες, όταν είμαστε η μόνη χώρα πλην της Βόρειας Κορέας που δεν έχουν μη κρατικά πανεπιστήμια. Λοιπόν, επειδή τα είπαμε αυτά. Δεν έχει οριμάσει ακόμα. Ερωτώ λοιπόν. Τι κάνετε εδώ τώρα με την επαγγελματική κατάσταση. Τα υπόλοιπα που είπαν για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα έχουμε το χρόνο όταν καταδεχθεί το σχέδιο. Να το δούμε, να δούμε, να διαβάσουμε. Σε κάθε περίπτωση πάντως, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος νοήμων στην εθνική αντιπροσωπεία ή στην ελληνική κοινωνία ότι η Κύπρος είναι κέντρο στην Ευρώπη εκπαίδευση, κατάρτιση διαβίου και έρευνα και η χώρα δεν μπορεί να την παρακολουθήσει. Λοιπόν, άρα εδώ κάτι στραβώς. Πάμε εδώ τώρα τι αλλάζει στην επαγγελματική κατάρτιση. Απλώς αλλάζετε το όνομα των ΙΕΚ και τα λέτε ΣΑΕΚ. Δεν αλλάζει το μανδύας και αμένει το ίδιο περιεχόμενο. Αντιθέτως, είδατε ότι αυτή η μεταρρύθμιση του Πιερακάκη που είναι πολύ σημαντική είναι ανάγκη των καιρών. Για πρώτη φορά, οριζόντια και κάθετα, συνδέονται οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με την εξειδίκευση σε επαγγελματικά χέρια, σε ανθρώπους που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, συνδέοντας τις τοπικές, υπερτοπικές, περιφερειακές και εθνικές ανάγκες. Mm-hmm. Και σύντις άλλες. Συνδέεστε λοιπόν και με τις επιχειρήσεις. Βεβαίως. Συνδέονται με τις επιχειρήσεις, μειώνεται. Μειώνονται η ανεργία γιατί οι θέσεις εργασίας θα είναι προσανατολισμένες στις πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Ας πούμε, αν κάπου είναι η πράσινη μετάβαση από το Λιγνίτη, θα είναι εκεί προσανατολισμένο σε περιβαλλοντικά. Και το συμβούλιο που συνδέει από όλα τα υπουργεία τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης, τις ανώτερες πλέον σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και διαβίου. Mm-hmm. Και έτσι θα μπορούμε να ξέρουμε, για παράδειγμα, στην Πελοπόννησο πού χρειάζεται και τι και πότε να υλοποιήσουμε κάποιες προγράμματα. Και τα ΕΠΑΛ τα αναβαθμίζετε ή τα συγχωνεύετε και όχι γίνονται απλά, όπως λένε μεγαθύρια και δεν θα αλλά παίρνουμε τις καλές πρακτικές από τα πρότυπα επαγγελματικά λύκεια. Τις επεκτείνετε και δηλαδή. Και βάζουμε μέσα στα ΕΠΑΛ, στα επαγγελματικά λύκεια, καλές πρακτικές, όχι μόνο από άποψη διδακτικών τεχνικών, αλλά και προγραμμάτων σπουδών. Και μάλιστα υπάρχει τώρα το Συμβούλιο Σπουδών, υπάρχει το εργαστήριο και υπάρχει και το αρμόδιο τμήμα για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών, που αφενός μπορούν να περάσουν από όλα τα προγράμματα οι καταρτιζόμενοι και να δουν αν τελικώς δρομολογούνται σε αυτό που είχαν αρχικά αποφασίσει. Άρα θα έχουν θα κάποια βοήθεια συμβουλευτική. Σωστά. Και έχουν και μια πύλη η οποία θα τους δίνει υλικό, θα τους πάρα ενημερώνει. Πολύ σωστά. Θα τους δίνει και υλικό ενημέρωση για την επόμενη επειδή φάση. Επειδή έρθει εδώ ο Επίτροπος, ο κ. Σκηνάς, επίσης, είναι το Ευρωπαϊκό υπάρχει έτος. Πρακτική άσκηση. Σε όλο το εύρος των σπουδών τους. Μάλιστα. Είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων. Προφανώς η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί
πολλά τέτοια προγράμματα. Και υπάρχει πρόσθετη χρηματοδότηση από μάλιστα, αυτά. Η οποία είναι σημαντική για να τρέξουν αυτά τα προγράμματα είναι, που λέτε είναι που είναι στοχευμένα. Είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυξάνεται ο προϋπολογισμός. Ακούστηκε στην Βουλή, ιδιαίτερα από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ότι ξέρετε πώς γίνεται και είναι δυνατόν σε εργαστήρια να υπάρχει ένα αυτοκίνητο τύπου Ζάσταβα ή Λάντα. Ψεύομαι την άλλη άποψη και δεν κρύψαμε το πρόβλημα. Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει γενναία χρηματοδότηση για τον εξυγχρονισμό των εργαστηρίων σε υλικοτεχνική υποδομή και σε νέα μέσα, προκειμένου να εκπαιδευτούν, να υπάρχει κατάρτιση, επανακατάρτιση, αλλά ακόμα και έρευνα. Μάλιστα, ο νόμος αυτός, κυρία Κουλούρη, τι προβλέπει? Να συνδεθούν με άλλες δομές εκπαίδευσης, κατάρτισης και διαβίου για να ενισχυθεί αυτή και να υπάρχει όσμωση στην έρευνα, ακόμα και με ευρωπαϊκά σχολεία. Μάλιστα. Άρα πλέον είμαστε ένα βήμα μπροστά, προχωράμε για να δώσουμε το προσανατολισμό που χρειάζεται η χώρα στη νέα εποχή και νομίζω ότι αυτό το νομοσχέδιο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της σύγχρονης αγοράς. Τι λέτε εσείς, κύριε Βιλιάρδος, προς αυτό το νομοσχέδιο και το ζήτημα των δεξιοτήτων και το να είναι πιο στοχευμένες οι γνώσεις των παιδιών ώστε να μπορούν να συνδεθούν με την αγορά εργασίας, γιατί αυτό στο τοπικό επίπεδο δίνει και ζητήματα ερημοποίησης και δημογραφικού. Προφανώς. Είναι επίσης κάτι που λέμε από την αρχή, ότι πρέπει να συνδεθεί η παιδεία με την οικονομία. Με τη διαφορά ότι και εδώ πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα την οικονομία. Να κοιτάξουμε δηλαδή την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου, αφού χωρίς να αλλάξουμε, αν δεν αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο, δεν θα υπάρχουν ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα προέρχονται από τα πανεπιστήμια, από αυτούς που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια. Γι' αυτό πάρα πολλοί Έλληνες φεύγουν στο εξωτερικό, επειδή δεν βρίσκουν αντίστοιχες θέσεις εργασίας. Άρα, αν δεν αλλάξουμε προηγουμένως το παραγωγικό μας μοντέλο, δεν έχει κανένα νόημα να μιλάμε για τη σύνδεση των πανεπιστημίων με την οικονομία. Άρα προηγείται το συγκεκριμένο. Εδώ όμως μιλάμε συγκεκριμένα για την επαγγελματική κατάρτιση, τη διαβίου μάθηση, το πώς θα συνδεθεί σε τοπικό επίπεδο, μιλάμε με επιχειρήσεις σε τοπικό επίπεδο θεωρητικά. Για να λύνονται τέτοια θέματα μιλάμε εργασίας. Συγκεκριμένα, αλλά θεωρητικά. Το δικό μας παραγωγικό μοντέλο είναι όλο και περισσότερο προς την πλευρά του τουρισμού. Να. Στην ουσία, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται όλα τα τελευταία χρόνια, είναι γκαρσόνια. Τα γκαρσόνια δεν έχουν καμία εκπαίδευση. Αν δεν επενδυθεί. Είναι τουριστικές περιοχές. Είναι κάποιες άλλες περιοχές που θα χρειαστούν την πράσινη μετάβαση. Είναι κάποιες άλλες περιοχές που θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες σε άλλους τομείς. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να προωθηθεί ο πρωτογενής τομέας, η μεταποίηση και η βιομηχανία. Σε αυτούς τους τομείς. Παράλληλα, έχει... δεν μπορούν να τρέχουν τα πράγματα. Δηλαδή, να συμβουλεύονται τα παιδιά σε επίπεδο σταδιοδρομίας που μπορούν να. Αν δεν υπάρχει ένα σαφή στόχο και υπάρχουν πολλά παράλληλα όπως αυτά που λέτε, τελικά δεν καταλήγουμε σε αυτό που έχουμε καταλήξει μέχρι σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα σαφή στόχο, να βλέπουν τα παιδιά ότι υπάρχει μέλλον εφόσον εκπαιδευτούν αντίστοιχα, να υπάρχουν και θέσεις αντίστοιχες εργασίες στην οικονομία για να μπορέσει να πάει καλύτερη χώρα. Ναι, διαφορετικά δεν πρέπει. Δεν γίνονται, ξέρετε, ξαφνικά θέλουν βάσεις. Προφανώς δεν γίνονται ξαφνικά, αλλά χρειάζονται κάποια βήματα. Εμείς κάνουμε βήματα συνεχώς προς τα πίσω. Να εκμεταλλευτούμε αυτά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, αφού είναι δεν θα μας λύσουν τα προβλήματα, όλα μας τα προβλήματα, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε πάρει μέχρι σήμερα πάρα πολλά χρήματα από το ΕΣΠΑ και τελικά δεν έλυσαν κανένα μας πρόβλημα. Εσά πήγαμε χειρότερα και το ξέρουμε όλοι. Άρα πρέπει να δούμε άλλα πράγματα προηγουμένως και να μην περιμένουμε ότι μερικά χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσουν τα προβλήματα. Θα πω για παράδειγμα, θα έρθει από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έρθουν 18 δισεκατομμύρια, ήδη έρχονται 18 δισεκατομμύρια, τα οποία βέβαια είναι δωρεάν, τα υπόλοιπα είναι δάνεια. Εμείς έχουμε χάσει μόνο το 2020 και το 2021 τα ελλείμματα της χώρας μας ήταν 40 δις. Όπως καταλαβαίνετε, εάν αυτά τα 40 δις τα είχαμε διαθέσει καλύτερα και δεν παίρναμε την απόφαση, τη λαθασμένη απόφαση, να κλείσουμε την οικονομία με τα lockdowns και να έχουμε αυτή την καταστροφή, θα είχαμε λύσει ήδη πολλά προβλήματα και δεν θα χρειαζόμαστε καν αυτά τα 18 δισεκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι θα μας λύσουν τα προβλήματα. Δεν πρόκειται να μας τα λύσουν. Αυτός ο νόμος έχει κάποιες δυσκολίες. Θα ήθελα όμως να αναφέρω και λίγο για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια. Αυτό θα σας ρωτούσα και θα σας αποδεσμεύσω γιατί ξέρω ότι για την υποχρέωση. Ακούω στην ακρίβεια συνεχώς ότι πρόκειται είναι εισαγόμενη η ακρίβεια. Προφανώς δεν είναι εισαγόμενη και μπορεί να το αποδείξουμε ανά πάσα στιγμή. Ένα μέρος της ακρίβειας προφανώς είναι εισακόμενη και το ξέρουμε, αλλά το μεγαλύτερο μέρος οφείλεται στη χώρα μας, στον τρόπο που λειτουργεί η χώρα μας. Αυτό αποδεικνύεται από πάρα πολλές πλευρές. Θα πω για παράδειγμα ότι τα κέρδη των ιδιωτικών, των μεγάλων ιδιωτικών, των 500 μεγαλύτερων επιχειρήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 138% κέρδη, καθαρά κέρδη προφόρων.
Τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί. Το 2022 σε σχέση με το 2021. Βλέπουμε τη ΔΕΗ, η οποία βέβαια έχει αυξήσει τα τιμολόγια, να θα υπερήπει φέτος το 1 δισεκατομμύριο κέρδη. Είδαμε σήμερα το Μυτιλινέως και αυτό το 1 δισεκατομμύριο. Άρα φαίνεται καθαρά ότι υπάρχει εσχρό κέρδη στην Ελλάδα και σε αυτή την εσχρό κέρδη. Τα πρόστιμα δεν αρκούν, εκτιμάτε τα πρόστιμα. Κοιτάξτε, όχι, είναι πολύ μικρά τα πρόστιμα και δεν λύνεται το πρόβλημα με πρόστιμα. Το πρόβλημα λύνεται εάν υπήρχε μια σωστή επιτροπή ανταγωνισμού, η οποία θα μπορούσε να εξασφαλίσει τον ανταγωνισμό στη χώρα μας, ο οποίος δεν υπάρχει. Εδώ λειτουργούν μόνο καρτέλ. Το βλέπουμε από τον τομέα των τραπεζών. Παρεπιπτόντως, οι τράπεζες θα υπερβούν. Άρα, οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνει ο νόμος δεν θα αποδώσουν καρπούς. Οπωσδήποτε δεν θα τα αποδώσουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα, το βασικό σας είπα, είναι υπάρχει ανταγωνισμός. Mm-hmm. Όταν βλέπουν λοιπόν ότι οι τράπεζες λειτουργούν σαν καρτέλ, οι εταιρείες ενέργειας σαν καρτέλ, τα σούπερ μάρκετ σαν καρτέλ, προφανώς δεν λύνεται το πρόβλημα με ένα πρόστιμο του 1 ή των 2 εκατομμυρίων, τα οποία είναι ελάχιστα χρήματα. Καταλαβαίνετε ότι όταν μια επιχείρηση έχει κέρδη 1 δισεκατομμύριο το χρόνο ή παραπάνω από 1 δισεκατομμύριο, mm-hmm. οι τράπεζες έχουν πάνω από 4 δισεκατομμύρια, το 1 εκατομμύριο και τα 2 εκατομμύρια είναι ελάχιστα και δεν πρόκειται να τις εμποδίσουν καθόλου να κάνουν αυτό που κάνανε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Βιλιάρδο, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και θα σας αποδεσμεύσω αφού παρακολουθήσουμε τι απάντησε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Κρέκας, σε επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Νικητιάδη αναφορικά με τα πρόστιμα. Το 2023 όλο το έτος, όχι μόνο το δεύτερο εξάμηνο που εσείς αναφερθήκατε στην πρωτολογία σας, όλο το έτος διενεργήθηκαν 25.267 έλεγχοι. Ευρέθηκαν παραβιάσεις συνολικά σε αριθμό 1.865. Επιβλήθηκαν πρόστιμα 12.806.000 ευρώ και έχουν βεβαιωθεί ή έχουν εξοφληθεί 10.149.000 ευρώ το 2023, δηλαδή ποσοστό το οποίο ξεπερνάει το 80%. Και βεβαίως θα βεβαιωθούν και τα υπόλοιπα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί το τελευταίο διάστημα και υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση περίπου 2 μηνών μέχρι να φανεί αν θα πληρώσουν τα πρόστιμα οι εταιρείες οι οποίες έχουν πληρωθεί υπερβάσεις ή τελικά θα βεβαιωθούν στην εφορία προς σύσπραξη. Αυτά λοιπόν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου αυτή τη φορά. Κύριε Νικητιάδη, σας κάλυψε ο Υπουργός με τα στοιχεία. Σε καμία περίπτωση η ερώτηση ήταν σαφέστατη. Να μας πείτε σε ποια προϊόντα επιβλήθηκαν τα πρόστιμα, πόση ήταν η κερδοσκοπία και για πόσο διάστημα. Διότι κάθε καταναλωτής έχει το δικαίωμα να γνωρίζει πού κερδοσκοπούσαν εις βάρος του, για πόσο καιρό κερδοσκοπούσαν και πόσα έβγαλαν αυτοί εις βάρος του καταναλωτή. Καμία τέτοια απάντηση δεν έδωσε ο κύριος Κρέκας. Δυστυχώς εμείς επιμένουμε, δεν είναι η πρώτη φορά. Ακόμα και η ΓΕΣΕΑ, η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος, του έχει στείλει εξώδικο για να απαντήσει σε αυτά και ουδέποτε απάντησε. Και τελικά βγήκε έρχεται και μια έρευνα για το μηνιαίο εισόδημα, ότι δεν φτάνει στον κόσμο. Μα 19 μέρες το πολύ. Η ΓΕΣΕΑ σήμερα δόθηκε στη δημοσιότητα δημοσκόπηση που έκανε σε πολύ μεγάλο αριθμό νοικοκυριών και καταλήγει το σημαντικότερο για μένα συμπέρασμα είναι ότι την 19η ημέρα του μήνα έχουν φύγει όλα τα εισοδήματα, τις υπόλοιπες 11 μέρες ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Έτσι για να προμηθευτεί το τα απαραίτητα. Αυτό. Αλλά τι έκανε ο κύριος Κρέκας, έφερε, θα υποτίθεται κάποιες ρυθμίσεις. Είπε για τα μέτρα που θα έπαιρνε, το είπε και ο Πρωθυπουργός και φέρνει για αυτά τα μέτρα μια τροπολογία, την παραμονή της συζήτησης ενός άλλου νομοσχεδίου, την παραμονή το βράδυ και όχι μόνο αυτό, αλλά τη φέρνει ενιαία προς ψήφιση, δηλαδή να μην μπορείς αν συμφωνείς σε ένα άρθρο να το ψηφίσεις και κάποιο άλλο να το καταψηφίσεις, είναι σε όλα ή όχι σε όλα. Και μας έχει μέσα σε αυτή την τροπολογία να επιτρέψει ο νόμος. Αναβάθμιση του e-καταναλωτής. Του e-καταναλωτή με ποιο τρόπο, με απευθείας αναθέσεις 135.000 ευρώ. Πού ξανακούστηκε εκεί, θέλει ο κύριος Κρέκας να συμφωνήσουμε εμείς αυτό. Εμείς ενδεχομένως το βρεφικό γάλα, αν ήταν διαφορετικά και μπορούσαμε να ψηφίσουμε ένα και να ψηφίσουμε άλλο, να το εξετάζαμε. Αλλά ούτε και στο βρεφικό γάλα, ούτε τα άλλα θα έχουν αποτέλεσμα. Γιατί δεν θα έχει το βρεφικό γάλα, γιατί εγώ ρώτησα, γιατί 7% το καθαρό κέρδος και όχι 10% και όχι 20%, από πού προέκυψε το 7%. Και αν η πολυεθνική που
αγοράζεις από την πολυεθνική γιατί είναι εισαγόμενο το βρεφικό γάλα, αυξήσει 20%. Τι θα σου κάνει το 7% που θα περιορίσει το κέντρο, στην ουσία θα έχουν βγάλει και περισσότερα. Τι λέτε εσείς, κύριε Γαβρίλο, ποια είναι η απάντηση στην ακρίβεια? Δεν γίνονται επαρκείς έλεγχοι? Πρέπει να παρέμβει περισσότερο η Επιτροπή Ανταγωνισμού? Έχει αυτή τη δυνατότητα να το κάνει και δεν το κάνει? Πολύ σύντομα. Δύο χρόνια τώρα φωνάζουμε ότι στη χώρα μας υπάρχει ένας πληθωρισμός απληστίας και σχροκέρδειας κατά βάση, και δεν είναι μόνο εξωγενείς οι παράγοντες που έχουν αυξήσει, κυρίως τρόφιμα κλπ. Που επιβαρύνουν τα μεσαία νοικοκυριά. Από την πρώτη στιγμή το επισημάναμε αυτό στον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης ήρθε δύο χρόνια μετά να πει ότι η χώρα δεν θα γίνει μπανανία, αναγνωρίζοντας, ομολογώντας ουσιαστικά ότι υπάρχει μια ασυδοσία στην αγορά. Κοιτάξτε να δείτε, αν ήθελε η κυβέρνηση να κάνει ελέγχους, θα τους είχε κάνει. Άφησε αυτήν την καρτελοποίηση στις αλυσίδες τροφίμων να κινείται εις βάρος του μέσου Έλληνα για δύο ολόκληρα χρόνια. Άφησε τις τράπεζες να προχωρούν με εναρμόνιση πρακτικών, κακών πρακτικών όσον αφορά τις προμήθειες και να έχουν υπερκέρδη 4 δισεκατομμύρια ευρώ, και ήρθε τώρα να συμβιβαστεί σε ένα πρόστιμο τάχα 42 εκατομμυρίων. Αστεία πράγματα, σταγόνα στον ωκεανό. Άφησε τους παρόχους ενέργειας δύο χρόνια να ταλαιπωρούν τον μέσο Έλληνα με τις υπεραυξήσεις. Άφησε τα δηληστήρια επίσης να κάνουν πάρτι. Χρειάζονται έλεγχοι. Πρώτα αυτό από την πλευρά της πολιτείας, και εκεί χρειάζεται πολιτική βούληση. Το δεύτερο είναι να μειωθούν οι έμεσοι φόροι. Η φορολόγηση στην Ελλάδα είναι στο 60% οι έμεσοι φόροι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Αυτό είναι πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι, αλλά λέμε 67, το βγάζουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία και τις Ελστάτ. Λοιπόν, λέμε ότι δεν μπορεί να προχωρήσουμε έτσι. Έχουμε μιλήσει για μείωση του ΦΠΑ στα είδη τροφίμων. Έχουμε πει για κατάργηση του ΦΠΑ για ένα διάστημα και κάποιων φόρων, κυρίως για το πετρέλαιο αγροτών, κτηνοτρόφων. Και ασφαλώς έχουμε πει να δούμε και την σοβαρή υπόθεση που μας απασχολεί, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι αυτό το δημογραφικό, ναι, που θα μας απασχολήσει τις επόμενες δεκαετίες. Τι γίνεται με τη στέγαση? Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα Σπίτι Μου απέτυχε. Απέτυχε παταγωδώς. 2.500 μόνο αιτήσεις έχουν γίνει δεκτές για να μπουν σε δανεισμό από τις τράπεζες σε ένα ποσό 105.000 ευρώ το κάθε νοικοκυριό, προκειμένου να έχει τη δικιά του κατοικία. Όταν στην Ισπανία ήδη ετοιμάζονται 30.000 κοινωνικές κατοικίες. Κλείνω λέγοντας το εξής. Δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια αν δεν δούμε και ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για τη χώρα μας, και είναι και στον τομέα ευθύνης μου. Mm-hmm. Την αύξηση του μέσου μισθού. Να. Δεν μπορούμε να συζητάμε μόνο τόσα χρόνια, τα χρόνια των μνημονίων ασφαλώς, για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Πρέπει να ενθαρρυνθούν οι κοινωνικοί εταίροι να προχωρήσουν σε συλλογικές διαπραγματεύσεις και συλλογικές συμβάσεις και να δουν μισθολογικά, ασφαλιστικά ζητήματα, ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, προκειμένου να αυξηθεί ο μέσος μισθός. Και αυτό, ξέρετε, μπορεί να γίνει όταν πλέον δούμε και πώς θα ανακατευθυνθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Μάλιστα. Γιατί μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ανταποκριθούν και να είναι βιώσιμες, γιατί μόνο 100 μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ και στον τραπεζικό δανεισμό, καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν μια οικονομία στα όρια της επιβίωσης. Μάλιστα. Αν δεν συμβούν αυτά, έλατε, δεν θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το μεγάλο θα πρόβλημα της ακρίβειας. Θα κύριε Κόνσολα, να απαντήσετε στους συναδέλφους σας. Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση. Και η Ελστάτ δίνει τα στοιχεία ότι είμαστε πρωταθλητές στην ακρίβεια. Αλλού έχουμε την πρώτη θέση στην Ευρώπη, αλλού έχουμε τη δεύτερη. Δεν θα τη θέλαμε τέτοια θέση, τέτοια πρωτιά. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό? Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που έγιναν? Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Γουλούρη, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως το να κάνεις πολιτική ανέξοδη χωρίς να συζητάς πόσο κοστίζει η κάθε πολιτική, είναι εύκολο για την αντιπολίτευση. Σέβομαι τους συνομιλητές μου, ωστόσο όμως, ξεκινώντας από τις κατοικίες που είπε ο εκλεκτός συνάδελφος κύριος Γαβρίλος, να θυμίσω τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή με την πρόταση του κυρίου Ανδρουλάκη, απαντώντας ο κύριος Πρωθυπουργός και στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Πόσο κοστίζουν για να κατασκευαστούν αυτές οι χιλιάδες κατοικίες προκειμένου να δοθούν στους συμπολίτες μας? Υπάρχουν τα χρήματα? Όπως τότε λοιπόν τεκμηριωμένο ο Πρωθυπουργός απάντησε στην Ολομέλεια, θέλω να θυμίσω ότι
Υπάρχει ένα... Ο κύριος Ανδρουλάκης του είπε, ορίστε, είναι κοστολογημένο, 600 εκατομμύρια, το παρουσιάσαμε. Η Ισπανία με ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης, επιτρέψτε μου και δεν ξαναδιακόπτω, δημιουργεί 30.000 κοινωνικές κατοικίες. Με ένα δισεκατομμύριο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εσείς έχετε και ένα άλλο πρόγραμμα που συνδέεται με τους κατασκευαστές, οι οποίοι μπορούν να πουλήσουν φθηνά. Θα φτάσουμε. Έτσι δεν είναι. Ναι. Κύριε από ό,τι θυμάμαι. Άρα λοιπόν ο κύριος Πρωθυπουργός απάντησε και δεν έδωσε πλήρη στοιχεία ο κύριος Ανδρουλάκης, το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για να κάνουμε σε τόσο εύρος τόσες πολλές κατοικίες. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το πρόβλημα που υπάρχει από την κυβέρνηση και πράγματι εντάχθηκαν 2.500 μέχρι τώρα κατοικίες, είναι ένα γεγονός. Θα το επεκτείνετε. Βεβαίως θα επεκτείνετε. Αλλά σε αρκετά μεγαλύτερο. Μέχρι τώρα υπήρχε τέτοιο πρόγραμμα. Φυσικά όχι. Άρα, γιατί δεν το έκανε το ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο της διακυβέρνησης. Τώρα τρέχουν αυτά τα κονδύλια το Ταμείο Ανάκαμψης. Πάμε παρακάτω. Και αυτό συζητάμε. Για την ακρίβεια που έχουμε πει και έχετε συζητήσει προηγουμένως. Ο κύριος Κρέκας έφερε μια τροπολογία στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και δεν μπορεί να μονοπολίσει αυτή η τροπολογία τη συνολική πολιτική που έχει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Σας θυμίζω, κύριε Κουλούρη, ότι είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς και ατυχώς υπάρχει ο πόλεμος ακόμα στη Μέση Ανατολή, υπάρχει ο πόλεμος στην Ουκρανία, είναι μια διεθνής. Υπάρχει όμως και εσωκέρδεια. Φυσικά. Και γι' αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτοί που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους. Αυτό θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Κάνετε ελέγχους όπως πρέπει. Έχετε τους μηχανισμούς. Πώς αντιμετωπίζει άνθρωποι, η κυβέρνηση. Δηλαδή. Βεβαίως. Με τρία στοιχεία, με τρεις άξονες. Το ένα είναι με τις αυξήσεις συντάξεων και μισθών και τις έκθεσες ενισχύσεις με τα επιδόματα. Το δεύτερο είναι με τους ελέγχους. Πολύ σωστά όπως είπατε. Σας θυμίζω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης με τον νέο μηχανισμό ελέγχου εκτείνονται σε όλη την επικράτεια. Σε όλο το φάσμα της δραστηριότητας της οικονομικής στη χώρα, με αποτέλεσμα να καταγραφούν αυτά τα υψηλά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί και σε διεθνείς εταιρείες, με αποτέλεσμα να συμμορφώνονται στη κατεύθυνση προς συμφέρον του καταναλωτή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τώρα, η τροπολογία που είχε έρθει, ποιος διαφωνεί για την τροπολογία που είχε έρθει, προκειμένου να υπάρχει εξορθολογισμός των τιμών. Ο κ. Νικηδιάδης πάρα πολύ σωστά είπε ότι χρειάζεται εξορθολογισμός των τιμών. Αυτή η τροπολογία που ήρθε στο νομοσχέδιο δεν εξορθολογίζει τις τιμές. Απάντησε ο κ. Κρέκας στην Ολομέλεια. Δεύτερον, το οι καταναλωτής δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το αν υπάρχει αμφιβολία για την ανάθεση, να το φέρετε σε κοινωνικό έλεγχο. 135.000 κύριε Κότσολα. Να το φέρετε σε κοινωνικό έλεγχο. Γνωριζόμαστε όλοι, κύριε Νικηδιάδη. Δεν νομίζω να υπάρχει σκοπιμότητα από την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης ότι πάει να αναθέσει σε ημετέρους. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Ήσταν υπουργός και ξέρετε πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Δεν το γνωρίζω. Επίσης, σε ό,τι αφορά το βρεφικό γάλα, διαφωνεί κανείς γι' αυτό. Θέλω να τονίσω λοιπόν, σε ό,τι αφορά την τρίτη παρέμβαση που κάνει η κυβέρνηση και θα συνεχίσει να την κάνει, όπως έχετε ακούσει και τον Πρωθυπουργό και τον κύριο Υπουργό Ανάπτυξης, κάθε φορά που χρειάζεται να νομοθετήσει για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια αλλά και η σχροκέρδια, θα το κάνει μέχρι να μπει σε μια εδώ κανονική οικονομία. Θα είμαστε και θα παρακολουθούμε, κύριε Κόνσολα, κύριε Γαβρίλη, κύριε Νικητιάδη. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία στην εκπομπή Τηλεονόμου. Είστε καλά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο την κυρία Θεανό Φωτίου από την Αριστερά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ο Γιώργος Μανούσος από τους Σπαρτιάτες, καλώς ήρθατε. Και εσείς, Νικόλαος Βρετός από την Νίκη, καλησπέρα. Έχουμε αλλαγή τώρα εδώ σε εσάς, στην κοινοβουλευτική τάξη, γιατί είχαμε με τον κύριο Κατσιβαρδά την ανεξαρτητοποίηση. Ήταν από και εισηγητής στον νόμο με αφορμή τον οποίο γίνεται η συζήτηση και για ακρίβεια και για θέματα εκπαίδευσης. Και θα ξεκινήσουμε από το ζήτημα της ακρίβειας. Όπως κλείσαμε τη συζήτηση με τους συναδέλφους σας στο πρώτο πάνελ, θα ήθελα να θυμηθούμε τι είπε, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που είπε ο κύριος Σκρέκας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, αναφορικά με την τροπολογία για την ακρίβεια και το βρεφικό γάλα. Τι πιστεύουν ότι με αυτά τα μέτρα θα παλέψουμε ή θα μειώσουμε τον πληθωρισμό? Καταρχήν είναι τέσσερα δραστικά μέτρα ρυθμιστικά, τα οποία δεν επεμβαίνουν μόνο πυροσβεστικά σε κάποιες περιπτώσεις σε ό,τι αφορά το περιθώριο κέρδους επιχειρήσεων για να μειώσουμε τις τιμές αράφια, όπως είναι σε εταιρείες που εισάγουν και διακινούν βρεφικό γάλα, αλλά είναι και μέτρα που έχουν να κάνουν με τη δομή της αγοράς, που έχουν να κάνουν με κατεστημένες εμπορικές πρακτικές, οι οποίες φούσκωναν τις τιμές αράφια για να μπορούν μετά δήθεν να προχωρούν σε δήθεν εκπτώσεις και προθετικές ενέργειες στους καταναλωτές. Αυτό λοιπόν έρχεται εδώ πέρα να επιληθεί με εκείνη την
διάταξη που μεταφέρει το 30% των εκπτώσεων που δίνεται προς τα σούπερ μάρκετ και που δεν ξέρουμε που πάνε, να δοθεί αυτό το όφελος να μεταφερθεί μειώνοντας την τιμή στο ράφι του προϊόντος υπέρ του καταναλωτή. Αυτό είναι για κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην Ελλάδα. Ερχόμαστε στη συζήτησή μας για το μεγάλο θέμα της ακρίβειας. Ξεκινώντας από εσάς, κυρία Φωτίου, να επισημάνω την τροπολογία και οι Νέα Αριστερά και οι Σπαρτιάτες την ψήφισαν, υπερψήφισαν. Δεν την ψήφισε η Νίκη. Θα μας εξηγήσετε όλοι τους λόγους για τους οποίους ψηφίσατε ή δεν ψηφίσατε. Αλλά και τι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει. Ξεκινώντας από εσάς, κυρία Φωτίου, γιατί φαίνεται από τα στοιχεία ότι τα νοικοκυριά δυσκολεύονται πάρα πολύ. Καταρχήν, κυρία Κουλούρη, ξέρετε πολύ καλά ότι την τροπολογία την ψηφίσαμε παρόλο που την καταγγείλαμε σαν ανεπαρκή, διότι ακριβώς έβγαζε, και δεν καταλαβαίνω αυτή τη ρητορία και τον εξοργισμένο ύφος του Υπουργού, όταν 4 χρόνια τώρα δεν έχουν βάλει κανένα πλαφόν πουθενά και η σκροκέρδια έφτασε εκεί που έφτασε. Και βεβαίως θυμήθηκε τώρα με μεγάλη οργή ο Υπουργός να βάλει πλαφόν. Ακόμη και αυτό λοιπόν, ένα ημίμετρο της τελευταίας στιγμής, και θα εξηγήσω γιατί είναι ημίμετρο, εμείς το ψηφίσαμε προφανώς. Όμως, όπως είπατε πολύ καλά, η έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ, 8 στους 10 πολίτες λένε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Και αυτό είναι συγκλονιστικό, όταν 8 στους 10 πολίτες ότι λένε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Το θέμα και είναι ότι τελειώνει είναι και ο μισθός στις 19 μέρες. Βεβαίως η ίδια έρευνα το αναφέρει. Βεβαίως, ναι, γι' αυτό το λέω. Ότι οι 6 στους 10 πολίτες θεωρούν, λένε, ότι ο μισθός τους τελειώνει στις 19 ημέρες. Αυτό είναι άλλο τρομακτικό νούμερο. Και πώς αλλιώς να το αισθανθούν οι πολίτες ότι είναι η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια. Βρίσκεται στις 3 πρώτες θέσεις στην Ευρώπη, στην ακρίβεια στα καύσιμα, στην ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ακρίβεια στην ενέργεια. Και βέβαια τα ακριβότερα νίκια. Ξέρετε πολύ καλά ότι για τις πόλεις μας τα νίκια αυξήθηκαν κατά 70%. Δηλαδή ένας άνθρωπος που πλήρωνε πριν 2 χρόνια, 3, δεν λέω εγώ τώρα στο παρελθόν, στο μακρινό παρελθόν, 500 ευρώ νίκη, τώρα θα πληρώνει 850. Εκεί τα άφησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να φτάσουμε. Και αυτό το λέω με τα αγνώσεως λόγου. Δηλαδή, έφτασαν εκεί λόγω της πλειοδοσίας που έκανε η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην εσχροκέρδεια. Και αυτή η πλειοδοσία έγινε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Εδώ δεν μιλάμε για ένα εισαγόμενο πληθωρισμό, που ξέρετε ότι είναι πολύ χαμηλός, ενώ εδώ μιλάμε για μια τεράστια εσχροκέρδεια. Φτάσαμε λοιπόν αυτή τη στιγμή σε αυτά τα επίπεδα, διότι με τα διάφορα passes από τη μια και από την άλλη με το μη έλεγχο των καρτέλ, καρτέλ των τροφίμων, των καρτέλ των καυσίμων. Έχουν μπει πρόστιμα. Ναι, πράγματι, εδώ πια μπήκαν 500.000 πρόστιμο σε εταιρεία Γάλακτος, σε καρτέλ Γάλακτος, το οποίο κέρδισε εντωμεταξύ εκατομμύρια από το γεγονός ότι δεν υπήρχε κανένας έλεγχος. 75 υπάλληλοι υπάρχουν για να κάνουν τους ελέγχους και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Και πέρυσι φορολογήθηκαν τα υπερκέρδη. Ναι. Τώρα θα πω και γι' αυτό αν χρειαστεί, αλλά αφήστε με να ολοκληρώσω. Γίνονται κάποιες κινήσεις, ότι μπορεί να γίνει προληπτικά. Όχι. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Μπορούν να γίνουν προληπτικά έλεγχοι και εδώ δεν γίνονται. Βεβαίως. Και έλεγχοι δεν γίνονται. Σας θυμίζω ότι την πρώτη στιγμή που βγήκε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μείωσε τα πρόστιμα. Γιατί μείωσε τα πρόστιμα? Μας είπε τότε ότι για τα πολύ μεγάλα πρόστιμα που είχε βάλει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν εισπράττονταν. Ψευδές. Διότι ξέρετε ότι το πιο μεγάλο πρόστιμο είχε μπει σε τράπεζα. Έτσι. Λοιπόν, τι εισπράχτηκε. Από την άλλη όμως τους τα χάρισε. Όταν λοιπόν βάζει χαμηλά πρόστιμα, στην πραγματικότητα είναι πρημοδοτεί τους έχοντες και την εσκροκέρδεια. Τώρα τα πρόστιμα δεν αυξήθηκαν? Όχι. Που είναι μέχρι 2 εκατομμύρια ευρώ. Καλά τώρα. Σας παρουσίασε κάποια στοιχεία ο κύριος Κρέκας στην Ολομέλεια. Όλα αυτά τα στοιχεία. Και αυτά που έχουν βεβαιωθεί και αυτά που έχουν εισπραχθεί.
Κοιτάξτε, είναι σταγόνα στον ωκεανό και το είχαμε πει από την αρχή ότι όταν δεν βάζει στα καρτέλ της βενζίνης, στον καυσίμο, στην παραγωγή, πώς γίνεται να είμαστε οι ακριβότεροι στην Ευρώπη? Γίνεται αυτό το πράγμα? Για ποιο λόγο μας συμβαίνει όλες αυτές τις ιστορίες? Άρα λέτε έλεγχη. Εγώ δεν λέω απλά έλεγχη. Λέω ότι ο Μητσοτάκης δεν είναι μόνο ότι δεν κάνει τους ελέγχους. Είναι ότι πρημοδοτεί τον πληθωρισμό της απιστίας. Διότι εδώ πρόκειται και ξαφνικά μετά κατάπληκτος ήρθε να ανακαλύψει ότι εδώ υπάρχει πληθωρισμός της απληστίας. Το ανεκάλυψε μετά από 4 χρόνια ο ίδιος. Και όλα αυτά τα μέτρα δεν βοηθάνε σε τίποτα. Να πω όμως ότι αυτό που είπατε το δεύτερο, είπαν οι πολίτες, το τρομακτικό άμα το σκεφτείς, ότι το 60% των πολιτών τους τελειώνει το εισόδημα 6 στις 10 οικογένειες, 19 μέρες. Δηλαδή και μόνο αυτό έπρεπε να είχε σημάνει ένας τεράστιος συναγερμός σε όλη την χώρα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό που δεν βλέπουμε είναι αυτό που λένε τα νούμερα, δυστυχώς. Δηλαδή, 1 στα 3 νοικοκυριά στη χώρα μας βρίσκεται σε στεγαστική κρίση. Δηλαδή πληρώνει πάνω από το 50%, ακούστε με, άμα πληρώνεις πάνω από το 50% για νίκη ή δάνειο, για νερό, ηλεκτρικό, γενικότερα ενέργεια και κοινόχρηστα, τέλειωσε, με τι θα φας? Και αρχίζουν τα χρέη και τα δάνεια και τα πάντα να κοκκινίζουν και να μεγαλώνουν. Είναι και το άλλο ότι δεν αποταμιεύουν. Τι να αποταμιεύσουν οι Έλληνες, δηλαδή στο τέλος όταν δεν έχουν να φάνε. Και σας λέω ότι πώς αλλιώς να γίνει όταν έχουμε τους κατώτερους μισθούς σε όλη την Ευρώπη? Πώς θα γίνει όταν οι αγωνιστικοί όμως έχουν μας... γίνει αυξήσεις. Ναι, έχουν γίνει αυξήσεις 7% στις συντάξεις που είναι ο νόμος Αξιόγλου. Το 18 ψηφίστηκε. Άσχετα που σήμερα ο Μητσοτάκης το πάσαρε ότι είναι δικό του. Το 18, του 17 με συγχωρείτε, νόμος του 17 της Αξιόγλου, 7% ψηφίστηκε και αυτόν εφάρμοσε. Είναι ντροπή όταν έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει και όταν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς πια, μειώνει αυτά που αγοράζει. Κυρία Άρα Κουλούρη, λέτε, αυτό που είναι ανατριχιαστικό... διαπραγματεύσεις για να αυξηθούν οι μισθοί, αυτό? Θα σας πω. Πρώτα-πρώτα, αυτό που ζητάνε και όλοι οι εταίροι, είναι να τους δοθεί το δικαίωμα με συλλογικές συμβάσεις και όχι πια με περικοπές κτλ. Να ρυθμίζουν τον κατώτατο μισθό. Αυτά που έκανε ο Μητσοτάκης μέχρι σήμερα δεν επαρκούν. Όμως, να πω και το γεγονός ότι έδωσε ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή παριστάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι τα νοικοκυριά δεν μπορεί να ζήσουν γιατί όλοι οι μισθοί και τα εισοδήματα είναι τα χαμηλότερα της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη. Φανταστείτε ότι μας έχουν περάσει χώρες, νομίζω είμαστε με τη Βουλγαρία ή κάτι τέτοιο. Ναι, τα δημοσιονομικά όμως ξέρω ότι πούμε... είναι συγκεκριμένα, κυρία Φωτίου. Άρα τι πρέπει να γίνει, περισσότερος έλεγχος στην αγορά? Πρέπει και να αλλάξει αντίληψη ο κύριος Μητσοτάκης που δεν είναι δυνατόν, γιατί εδώ τι έχουμε? Έχουμε μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη η οποία έχει μια ταξική ημεροληψία. Τι θα πει ταξική ημεροληψία ο Μητσοτάκης? Υπερεχόντων. Αυτών που έχουν τα λεφτά, αυτοί που έχουν την ισχύ. Πώς τα πας, πήγαιναν στους έχοντες? Βέβαια, σε ποιους πήγαιναν? Μας τα έπαιρνε από τη μία τσέπη εμάς, τα έδινε στα καρτέλ, γι' αυτό και θησαυρίσανε όλα τα καρτέλ, και μετά έλεγε στον κόσμο, εγώ σου δίνω πας. Μάλιστα. Και τώρα που τα έκοψε τα πας, τι θα κάνουμε? Τι θα γίνει? Βάλτε τώρα μια που έκοψε να πούνε και συναδελφοί σας. Τα πας, ναι. Έλατε. Κύριε Μανούσο, και εσείς ψηφίσατε το κόμμα σας, εννοώ την συγκεκριμένη τροπολογία, θεωρώντας προφανώς ότι κάτι καλό κομίζει στο βαθμό που το κομίζει. Έχει και κάποια αναβάθμιση της πλατφόρμας ή καταναλωτής στην οποία μπορούν να συμβουλεύονται οι καταναλωτές προκειμένου να ξέρουν πού κυμαίνεται το εύρος των τιμών? Τι άλλο πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι δηλαδή πραγματικά στραγγαλίζει τους πολίτες? Θα σας πω μόνο ότι εγώ προέρχομαι από το συγκεκριμένο κλάδο, τον πιο παραγωγικό κλάδο της κοινωνίας μας, δηλαδή τον ιδιωτικό τομέα. Εγώ εργαζόμουν 15 χρόνια στο λιανικό εμπόριο
και μπορώ να σας πω, γιατί έχω ιδία άποψη, για το πότε ξεκίνησαν οι συγκλονιστικές ανατιμήσεις προϊόντων. Αυτές έγιναν, για πρώτη φορά τουλάχιστον έπεσαν στη δική μου αντίληψη, στο κατάστημα που εργαζόμουν, το 2021 το Σεπτέμβριο. Mm-hmm. Πολύ πριν την κρίση στην Ουκρανία και πολύ πριν την κρίση στο Ισραήλ και στη Μέση Ανατολή. Ανεξέλεγκτες αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη διατροφής, μακαρόνια, όσπρια, λαχανικά, κρέατα, φέτα, τα γνωστά σε όλους. Mm-hmm. Αυτό συνδέεται με την εφοδιαστική αλυσίδα και με την όποια διαταραχή υπήρχε λόγω του κορονοϊού. Αυτό εν μέρη σχετίζεται εκεί. Mm-hmm. Ωστόσο θα προσθέσω στα λεγόμενα της κυρίας Φωτίου ότι δεν υπάρχει και έλεγχος στην αγορά, έτσι. Να. Όταν οι εταιρείες, οι μεγάλες εταιρείες είναι ασίδωτες και κάνουν ό,τι θέλουν στον κλάδο του εμπορίου, αυτό είναι αναμενόμενο τουλάχιστον στον τομέα των βασικών προϊόντων διατροφής. Αυτό είναι που μας αφορά, γιατί μια οικογένεια που έχει, ας πούμε, δύο μικρά παιδιά, το πρώτο κύριο μέλημά της είναι πώς θα ταΐσει αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Το πρώτο προϊόν που θα κοιτάξει λοιπόν είναι το βρεφικό γάλα ναι. Που αναφέρθηκε ο κύριος Υπουργός, γι' αυτό και ήταν και μια δέσμη μέτρων που υπερψηφίσαμε, μολονότι θεωρούμε ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό, mm-hmm, και δεν καλύπτει την τεράστια αγωνία που βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά σε όλη την επικράτεια. Τώρα, πέραν των ελέγχων, κάτι που είχαμε προτείνει και εγώ προσωπικά, είχα κάνει ερώτηση στη Βουλή, είναι η μείωση του ΦΠΑ. Μου είχαν απαντήσει το αρμόδιο Υπουργείο ότι αυτό δεν είναι εφικτό, μου έφερε σαν παράδειγμα την Ισπανία. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα άμεσο μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας αυτό, γιατί έχει άμεση επίπτωση στην τσέπη του καταναλωτή. Mm-hmm. Όταν μειώσεις το ΦΠΑ ή το μηδενίσεις, όπως έχουν κάνει άλλα κράτη, όπως η Ιταλία στο παρελθόν και άλλα, τότε άμεση επίπτωση να είναι πιο φθηνό το προϊόν και να μπορεί ο καταναλωτής να τα αγοράζει πιο εύκολα. Τουλάχιστον σε βασικά είδη διατροφής επιμένω. Για να μην παρεξηγηθώ. Μήπως πάλι δεν επωφεληθεί ο καταναλωτής στο τέλος, δεν ξέρω. Γιατί να μην επωφεληθεί, όταν αφαιρώ το 13% από ένα προϊόν που κάνει 1 ευρώ. Από ένα 13 δεν θα πάει στο 1 ευρώ. Άρα λοιπόν, αν να προσθέσουμε αυτά τα ποσά όμως, βγαίνει το καλάθι της νοικοκυράς, που και εκεί έχω να προσθέσω, επειδή το έζησα, ότι δεν λειτουργήσε τόσο καλά. Διότι τι κάνουν οι εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ. Μειώνουν την τιμή σε ένα προϊόν, το βάζουν στο καλάθι της νοικοκυράς για 2 εβδομάδες. Μετά το βγάζουν, αυξάνουν την τιμή και μετά από 2 μήνες το ξαναβάζουν. Με αυξημένη τιμή. Μάλιστα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο που δεν αποδίδει στο 100%. Άρα όλο αυτό λέτε ότι θέλει διαρκείς ελέγχους. Ασφαλώς. Δεν αρκούν τα 75 άτομα. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν πάνω από 2.000 καταστήματα σούπερ μάρκετ, ειδών διατροφής και τα συναφή. Οπότε χρειαζόμαστε περισσότερους ανθρώπους να κάνουν αυτούς τους ελέγχους. Μάλιστα. Ο κ. Ζετός τώρα να μας πει γιατί η Νίκη δεν στήριξε αυτή την τροπολογία, έστω και αν θεωρείται ότι δεν είναι γενναιόδορη, ότι δεν λύνει τα προβλήματα, δεδομένου ότι κάτι κομίζει καινούργιο, κάτι προσπαθεί να κάνει. Κοιτάξτε, εμείς στη Νίκη δεν ομοιοποιούμε καμία προσχηματική ενέργεια της κυβέρνησης. Οτιδήποτε και αν κάνει, δεν το κάνει γιατί ουσιαστικά ενδιαφέρεται να αλλάξει πολιτική ριζική, έτσι ώστε να έχει πραγματικά αποτελέσματα στο εισόδημα, στο βαλάντιο του πολίτη. Το κάνει γιατί έχει επιλέξει και έχει συμβιβαστεί και έχει αποδεχτεί και έχει συνυπογράψει, όπως όλα τα κόμματα, τα μνημονιακά και τα αποκόμματα, πάντα λέω αυτό το χαρακτήρα, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, ότι ο μόνος τρόπος είναι να υπάρχουν στην κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι το μόνο αφήγημα, υπηρετώντας τις ενωσιακές πολιτικές. Αν δεν φύγουμε από τη λογική των πλεονασμάτων του 2,5%, δεν υπάρχει καμία σωτηρία. Mm-hmm. Αν δεν φύγουμε... Αυτό όμως, όπως ξέρετε, δεν εξαρτάται μόνο από τη χώρα μας, εξαρτάται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάξτε, είμαστε στην κατεύθυνση εξαίρεση των αμυντικών δαπανών. Ναι, εξαρτάται από την αξιολόγηση τι θεωρεί η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, πιο πολύτιμο. Αν τελικά το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι Υπουργείο Ανάπτυξης για τις πολυεθνικές και τις ολιγαρχικές, είναι Υπουργείο Ακρίβειας για όλα τα λαϊκά στρώματα. Εμείς το αναφέραμε και στη Βουλή, είναι ένας τίτλος που το χαίρεται ο Υπουργός, γιατί το αξίζει, γιατί σαν Υπουργός Ανάπτυξης τα λαϊκά στρώματα δεν έχουν δει καμία ανάπτυξη. Σαν Υπουργός Τροπολογιών ή τροπολογιών για μας, γι' αυτό και δεν τις ψηφίζουμε, ακρίβειας, είναι σταγόνα στον ωκεανό και εμείς δεν νομιμοποιούμε με τίποτα αυτές τις προσχηματικές. Γιατί το λέω? Γιατί το έχει πει ο Ιπποκράτης, δεν χρειάζεται εμείς, το προλαμβάνει προτιμότερο το θεραπεύει. Δραματική μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα είδη ανεξαρτήτως, των ειδικών φόρων
και εξαίρεση του ενεργειακού κόστους από το ενεργειακό χρηματιστήριο. Mm-hmm. Είμαστε η μόνη χώρα που το 100% κοστολογείται και τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα τιμολόγια και ό,τι άλλα χρώματα βρουν, μια και είναι επίκαιρα τα πολυχρωματικά, το μόνο που κάνουν είναι να ενοχοποιούν το πολίτη που εν είδη τζόκερ επιλέγει ποιο τιμολόγιο θα διαλέξει για σήμερα, σαν ένα τζογάρι, ενώ η κυβέρνηση φεύγει από την ευθύνη να δώσει προϋποθέσεις τέτοιες φθηνού ρεύματος, ειδικού φόρους. Αν φύγουν δραματικά, θα μειωθεί όλη αυτή η αλυσίδα των καυσίμων. Εσείς πιστεύετε, όπως και η κυρία Φωτίου, ότι με το Μεταπάς δεν βοήθησε τους πολίτες η κυβέρνηση? Ναι, το έχει κάνει και ο Χότζας πολλά χρόνια πριν. Φορτώνει το γάιδαρο, του βγάζει ένα κομματάκι και λέει ανάσανα. Αυτά τα χρήματα φεύγουν από την παραγωγική διαδικασία. Όταν έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση, μόνο οι πολυεθνικές, τεράστια, αυτή τη στιγμή το έχουν ξαναναφέρει, αλλά θα το λέμε όσο η κυβέρνηση επιμένει σε αυτή την πολιτική. Από το ΤΑΑ, που είναι δύο φορές το σχέδιο Μάρσαλ, αναπαράχθηκε με όλες τις λοβιτούρες. Όταν υπάρχουν επενδύσεις, υπάρχουν οι εκλεκτοί, οι λιγότεροι. Ταμείο ανάκαμψης, λέτε, και ανθεκτικότητας. Βέβαια. Γιατί ο κόσμος το ΤΑΑ, δεν ξέρω αν θα το καταλάβει. Εντάξει, θα το καταλάβει σιγά-σιγά. Ευχαριστώ. Ταμείο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας για ποιο είναι? Για να κρατηθεί η κοινωνική συνοχή όλων των ευρωπαϊκών κρατών. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι να επιδοτούνται επιχειρήσεις με αόριστο τρόπο, με υπουργική, πρωθυπουργική έτσι, ευόδοση και αδειοδότηση. Αυτά τα χρήματα να φτάσουν στις λαϊκές επιχειρήσεις. Επιδοτεί όμως και τις δεξιότητες. Το λέω αυτό για να συνδέσω και με τον νόμο του Υπουργείου Παιδείας που σχετίζεται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Και πάει στοχευμένα σε περιφέρειες και κατατόπους να δώσει περισσότερα προσόντα στους σπουδαστές για να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας. Όχι, αυτό είναι προσχηματικό. Τουλάχιστον λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αν μου το επιτρέπετε. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση το λέει. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιούμε εμείς. Και τα ΕΣΠΑ παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρησιμοποιούμε στην εκπαίδευση, ας πούμε, για να πληρώνουμε για άλλη διαδικασία εκπαιδευτικούς. Γιατί τότε η ενεργία δεν θα είναι στο 9,8, αλλά θα είναι στο 18. Δεν γίνεται, αν δεν κυκλοφορεί τα χρήματα στο λαό, και αυτό γίνεται μόνο από τους φόρους, δεν υπάρχει περίπτωση ανάκαμψης επουδενή. Mm-hmm. Έχω ξαναπεί, το λέω, γιατί εξακολουθεί να είναι επιλογή της κυβέρνησης η ακρίβεια. Γιατί μέσα από αυτά η ακρίβεια περνάει μέσω του ΠΑΣ στις δομημένες επιχειρήσεις. Οι δομημένες επιχειρήσεις καταβάλουν το ΦΠΑ, το οποίο είναι του λαού. Αυτό το ΦΠΑ όμως που είναι ένα βάρος που δεν μπορεί να το αντέξει ο λαός. Δεν μπορεί να περικοπεί, δεν μπορεί να πεθάνει τη πείνα. Το παίρνουν οι επιχειρήσεις, το αποδίδουν. Όμως φόρο δεν αποδίνουν κανένα. Μάλιστα. Εμείς έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό από την αρχή ότι θα πρέπει να μπει ένας ενιαίος φόρος στο τζίρο, είτε σε μικρός είτε σε μεγάλος με χαμηλό ποσοστό. Και τώρα ψελίζουν ότι είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα προβλήματα έρχονται, βλέπουμε, και στη Γερμανία. Αν γίνονται εκεί, φανταστείτε σε εμάς που δεν υπάρχει καμία υποδομή, καμία πρόνοια, κανένα ενδιαφέρον. Το μόνο ενδιαφέρον της κυβέρνησης είναι να αλλάξει τα νομοθετήματα, να φύγει από την ακρίβεια, να φύγει από τα σπίτια που δεν συζητάμε καθόλου, ενώ τα σπίτια εξακολουθούν και χάνονται και δεν μπορεί να διαμαρτυρηθεί κανείς. Μάλιστα, κάποιοι από την αριστερά, οι οποίοι με έναν τρόπο έτσι πολύ έντονο υπερασπίστηκαν στα σπίτια, νομίζω ο κ. Λαφαζάνης, φάγανε και ποινές γιατί πήγαν να προασπίσουν σπίτια. Επομένως, πλέον υπάρχει μια τρομοκράτηση όσον αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας, μια δεύτερη τρομοκράτηση της ακρίβειας. Ο κόσμος έχει μπει στη διαδικασία το να αποδεχτεί. Γιατί δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αυτό το ΠΑΣ, δηλαδή. Άρα τι κάνουμε? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει η διαδικασία αυτή αν το 50% των ανθρώπων που δεν πάνε να ψηφίσουν πάνε να ψηφίσουν έτσι ώστε να αλλάξουν την πολιτική αντιστοίχηση, γιατί μόνο τότε η κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει πολιτική. Μάλιστα. Για να περάσουμε και στο θέμα της εκπαίδευσης, θα ήθελα να παρακολουθήσουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις των εισηγητών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και της Πλεύσης Ελευθερίας που δεν μπόρεσαν να έρθουν να είναι εδώ κοντά μας σήμερα και θα δούμε τη συζήτησή μας για θέματα παιδείας. Το νομοσχέδιο λοιπόν, κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των καπιταλιστών, όπως και το ίδιο ομολογεί, προέρχεται κατευθείαν από εκείνα τα εργαστήρια και τις δεξαμενές σκέψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΣΑ, τα οποία νυχθημερών ασχολούνται όχι βέβαια με τη μετάδοση στους μαθητές σπουδαστές της γνώσης της βαθιάς της επιστημονικής,
περιττά έξοδα τα θεωρούν όλα αυτά. Αλλά με την αναβάθμιση των ληξιπρόθεσμων δεξιοτήτων των νέων για τις ανάγκες των μεγαλοεπιχειρηματιών. Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά. Μιλάτε κι εσείς, όπως όλες οι κυβερνήσεις, για τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά. Ασφαλώς. Και είναι αντικειμενική η σχέση της εκπαίδευσης με την παραγωγική διαδικασία. Το ζήτημα όμως είναι ποιος την ορίζει αυτή τη σχέση. Η κοινωνία ή οι ανάγκες των πολλών της κοινωνίας ή μήπως τα κέρδη των καπιταλιστών. Σας είπα και στις συνεδριάσεις μας κάποιες παρατηρήσεις. Σας είπα για τον διακηρυκτικό χαρακτήρα κάποιων άρθρων που τα καθιστούν κάπως αόριστα. Ακόμη και σε ένα νόμο πλαίσιο, όπως μας ενημερώσατε, κάποιες παραπάνω πληροφορίες, χρονικές και ποιοτικές, είναι σημαντικές να υποθούν. Η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική και πρέπει φυσικά να εφαρμόζεται. Εξίσου και ίσως πολύ περισσότερο σημαντική είναι και η μετεκπαίδευση. Επισημάναμε ότι δεν φαίνεται το νομοσχέδιο να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη ανανέωσης των τομέων σπουδών. Υπάρχουν κλάδοι και δημιουργούνται διαρκώς, συνεχώς νέοι, το γνωρίζουμε όλοι. Πρόσφατα, μάλιστα, συζητούσα για την ειδικότητα Master of Ceremonies, τον διαχειριστή, κονφερασιέ, παρουσιαστή εκδηλώσεων και άλλοι νέοι κλάδοι που μπορούν να δημιουργηθούν και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε σχολές. Ρωτήσαμε αν θα έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης την εξουσία ή την αρμοδιότητα δημιουργίας νέων τομέων. Μιλήσαμε για τις κτηριακές δομές και τις θεσμικές δομές και το πόσο σημαντικές είναι. Και ζητήσαμε αναφορά στην ουσία της εκπαίδευσης, στη διαδρομή και στη σύνδεση καθηγητών ύλης σπουδαστών. Και πόσο σημαντική είναι αυτή η διαδρομή στην υλοποίησή του και στην εξέλιξή του. Ακούσαμε τους φορείς και λάβαμε υπόψη όλες τις διεκδικήσεις τους, αλλά και τα σοβαρά παράπονα των σπουδαστών. Αυτός είναι ο νόμος που ψηφίστηκε πρόσφατα για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο μεταξύ περιμένουμε, κυρία Φωτίου, τον σχέδιο νόμου για τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό. Έχουμε τις καταλήψεις στις σχολές, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τρεις εβδομάδες τώρα, η εξεταστική καθυστερεί. Εσείς, ποια είναι η θέση σας απέναντι σε αυτά τα μη κρατικά πανεπιστήμια? Βλέπουμε να φεύγουν πολλοί φοιτητές για την Κύπρο, να έχουν αυξηθεί πολύ εκεί ο αριθμός των φοιτητών, να έχει αυξηθεί και το ΑΕΠ, τα έσοδα της χώρας. Τα μη κρατικά, δήθεν μη κερδοσκοπικά, δεν ισχύει αυτό. Θα έχουν δίδακτρα και τα λοιπά. Τα ξέρει ο καθένας ότι όλοι αυτά τα δήθεν νέα πανεπιστήμια. Και εδώ έχουμε δίδακτρα στα μισό λεπτό. Δεν έχει καμία σχέση τα μεταπτυχιακά, που η άποψή μας είναι ότι πρέπει να καταργηθούν και στα μεταπτυχιακά τα δίδακτρα. Το επιχειρήσαμε επί των ημερών μας. Αλλά με το προπτυχιακό. Το προπτυχιακά, τα πανεπιστήμια τα δικά μας, ήδη απαξιώνονται ραγδαία από αυτή την κυβέρνηση, η οποία και τα κατασκοφάντησε ότι είναι άντρα κολασίας, αλλά και τα υποβάθμισε. Γιατί τους έκοψε τη χρηματοδότηση. Θέλω να σας πω ότι από το 9 μέχρι σήμερα η χρηματοδότηση τότε ήταν, αν θυμάμαι καλά, 380 εκατομμύρια. Και σήμερα είναι το 24, 116 εκατομμύρια. Γιατί το λέω αυτό? Λοιπόν, η κυβέρνηση πάντα στο μυαλό της έχει τα χρήματα. Όσο περνάει ο καιρός, γι' αυτό και αντιδρούν οι φοιτητές. Γι' αυτό αντιδρούν οι σύγκλητοι. Γι' αυτό αντιδρούν αυτή τη στιγμή. Δεν περιμένει να δει όχι, το κείμενο. Τα ιδρύματα ήδη, τα συμβούλια ιδρύματος, του MEP, της Κρήτης, αν θυμάμαι καλά, το ΠΑΜΑΚ. Ένα-ένα μετά από αυτό, το πιο σκληρό κομμάτι δηλαδή των συμβουλίων του Ιδρύματος, έχει καταλάβει πια ότι θίγονται ευθέως τα δημόσια πανεπιστήμια. Ο κ. Κερακάκης έχει δεσμευτεί για χρηματοδότηση έρευνας υποδομών, εργαστηρίων δηλαδή, και για τα αγγλόφωνα. Εγώ να σας πω ορισμένα πράγματα. Πρώτα, αυτή η υπόθεση πρέπει να την καταλάβει όλος ο ελληνικός λαός, όπως και στην τεχνική εκπαίδευση που πιο μπροστά τα ακούσαμε. Πρόκειται για χαρτιά μιας χρήσης. Και το λέω στους Έλληνες γονείς να τα ακούσουν καλά.
Διότι αυτή τη στιγμή αυτά που ιδρυθούν στην Ελλάδα είναι, δεν είναι πανεπιστήμια, γιατί πανεπιστήμια σημαίνει παραγωγή και αναπαραγωγή της γνώσης, δηλαδή έρευνα και διδασκαλία. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα δύο, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο. Ένα. Δύο. Πανεπιστήμιο δεν είναι μια σχολή ιατρικής. Πανεπιστήμιο, αυτό το λέει και από μόνο του, είναι πολλές σχολές μαζί. Γι' αυτό είναι πανεπιστήμιο, πολλές επιστήμες. Αυτό λοιπόν που θα γίνει στην Ελλάδα και που θα λέει, θα σκέφτεται ο κάθε γονιός, ότι γιατί να στείλω το παιδί μου στα Γιάννενα που θα πληρώνω τόσα λεφτά και να μην πληρώσω τα ίδια λεφτά σε μία από αυτές τις ιδιωτικές σχολές. Πρώτον. Να δούμε και τα κριτήρια όμως, κυρία Φωτίου. Ναι, ποια κριτήρια. Θα δεν ξέρουμε πώς, ποιο θα είναι κριτήριο. Το πλαίσιο. Αν είναι τώρα να συζητάμε πάλι... Αν μιλάμε τώρα για αναβαθμισμένες σχολές και για πανεπιστήμια, τα οποία είναι, έχουν είναι μια σημαντική... Από τους τίτλους τους εννοώ, αυτά που έχω δει στη δημοσιότητα, δεν ξέρω ποια θα είναι. Ναι. Περιμένω και εγώ να δω το σχέδιο νόμου. Να περιμένετε, γιατί όπως ακόμη... Δηλαδή θέλω να πω να δούμε και τι θα λέει. Σήμερα. Οι φοιτητές και τα σχολεία που απεργούν, που κάνουν καταλήψεις κτλ. Προσφέρουν μια τεράστια υπηρεσία στη χώρα μας. Τι υπηρεσία? Είναι όμως και φοιτητές οι οποίοι κάνουν καταγγελίες ως προς τον τρόπο που γίνονται οι καταλήψεις, ναι, και αποφάσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι βεβαίως εδώ σε σχολές που η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη και καλύτερη στις εκλογές, ψηφίζουν καταλήψεις. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν πάει και μέσα από συνελεύσεις πολύ μαζικές. Λοιπόν, αυτό να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρουν ότι αυτή η υπόθεση συνεχώς θα υποβαθμίζει το δημόσιο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω κάτι πολύ απλό για το Πολυτεχνείο. Ξέρετε ότι ήμουν καθηγήτρια στο Πολυτεχνείο πολλά χρόνια. Το Πολυτεχνείο είναι στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια στις 10.000. Γιατί όταν λέμε στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια, πρέπει να καταλάβετε για πόσες χιλιάδες. Γενικό, έχω τελειώσει και εγώ. Το Πολυτεχνείο λοιπόν είχε το 9 χρηματοδότηση σε εκατομμύρια, 19 και 68, 20 εκατομμύρια. Το 19, το 24 ξέρετε πόσο έχει, 7. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κυρία ξέρετε Φωτίου, να σας πόσους προτάτε, καθηγητές είχε και οι καθηγητές και θα πρέπει να ξέρουν να ζητάμε αυτά που θέλουμε παρά κλειστά τα πανεπιστήμια. Μισό λεπτό. Οι καθηγητές και αυτοί τοποθετούνται κάθε μέρα που περνάει, γιατί το βλέπουν το πράγμα ότι πάει σε διέξοδο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα μειωθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, που είναι το μόνο που κατοχυρώνει τα παιδιά τους, ότι δεν θα τους δώσει πτυχία μιας χρήσης. Όταν λέω μιας χρήσης, αυτά είναι κουρελόχαρτα που θα δοθούν. Το είπε και ο Πιερακάκης. Δηλαδή δεν είπε ότι είναι κουρελόχαρτα. Είπε ότι η επιστήμη προχωράει με τέτοιους ραγδαίους ρυθμούς που σε 4 χρόνια αυτά που έχεις μάθει δεν θα χρησιμοποιούνται. Δεν ισχύουν αυτά όλα που λένε. Αυτό που είναι πανίσχυρο το χαρτί του ελληνικού πανεπιστημίου είναι ακριβώς γιατί έχει μεγάλο εύρος πραγμάτων και μπορεί ο πτυχιούχος να προσαρμόζεται πολύ γρήγορα στις νέες ανάγκες χωρίς να απαξιώνεται το πτυχίο του. Αυτό είναι το ένα. Να πω όμως και κάτι άλλο που είναι τρομακτικό. Ναι, και να προχωρήσουμε. Δύο νούμερα. Ξέρετε ότι η ποιότητα ενός πανεπιστημίου εξαρτάται από την αναλογία δάσκοντος-δασκομένου. Δηλαδή, αυτό το ξέρετε και από το δημοτικό. Πόσους έχει ο δάσκαλος παιδάκια, αν έχει 20 δεν τα μαθαίνει καλά γράμματα, αν έχει 10 τα μαθαίνει. Σωστά. Στο Πολυτεχνείο, 612 διδάσκοντες το 9, το 24 391, 400. Πόσα παιδιά... 208.000 το 9, 251.000, δηλαδή αυξάνονται οι φοιτητές από τη μία, mm-hmm. μειώνονται οι καθηγητές. Αυτά είναι εγκλήματα κατά της εκπαίδευσης. Μάλιστα. Και σας λέω ότι τα περιφερειακά πανεπιστήμια κινδυνεύουν να κλείσουν μέσα από αυτό όλο το από όλη αυτή την ιστορία. Να δούμε σας λέω ποιο θα είναι το σχέδιο και πώς θα στηρίξετε τη δημόσια σήμερα πρέπει εκπαίδευση, εμένα, εγώ συγκινήθηκα, ξέρετε γιατί. Εγώ βρισκόμουν το 6 και, το 6 και 7 στο κίνημα των πανεπιστημίων της χώρας κατά της κατάλυσης του άρθρου 16 του συντάγματος. Ναι. Και τότε δεν κατάφερε να γίνει. Και δεν κατάφερε να γίνει με τις καταλήψεις και με τα παιδιά κάθε Πέμπτη στο δρόμο να τρώνε τα χημικά. Και συγκινήθηκα πολύ όταν άκουσα παιδιά χτες, σήμερα και την περασμένη Πέμπτη, στο δρόμο, τα οποία λέγανε, που δεν είχαν γεννηθεί το 6 και το 7,
ότι το 6 και το 7 δείχνουν το δρόμο, με καταλήψεις θα ρίξουμε το νόμο. Μάλιστα. Και να μην είσαστε... Το νόμο δεν έχει γίνει ακόμα, νόμος δεν έχουμε δει. Και να μην είσαστε καθόλου σίγουροι ότι ακόμη και να ψηφιστεί αυτός ο νόμος... Ότι θα εφαρμοστεί, ότι θα εφαρμοστεί. Τώρα εσείς. Με 260 αυτό ψηφίστηκε ο νόμος Διαμαντοπούλου, δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Ελάτε, κύριε Λοιπόν, Μανούς, να μην είσαστε καθόλου έτοιμοι γι' αυτό. Του δικού σας κόμματος ως προς τα θέματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Πολλοί λένε ότι... τα μη κρατικά πανεπιστήμια μπορεί να βοηθήσουν και να οθήσουν προς τα πάνω μέσα και του ανταγωνισμού και τα δημόσια πανεπιστήμια. Ότι δεν θα υπάρξει, δεν θα υπολείπονται, ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση από την πλευρά του Υπουργείου. Εσείς τι λέτε? Είπατε μια πολύ σημαντική λέξη. Θα. Με υπόθεση εργασίας δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, ειδικά στην εκπαίδευση, η οποία αποτελεί το μεγάλο θύμα του πολιτικού συστήματος διαχρονικά. Και εξηγούμε. Εμείς αρχικά δεν θέλουμε να ασκήσουμε μια αστήρια αντιπολίτευση. Θέλουμε να βάζουμε κάτω τα δεδομένα, να δούμε τι είναι υποφελές για το έθνος, για την πατρίδα και έτσι να αποφασίζουμε. Συνεπώς, κρατάμε μια επιφύλαξη όσον αφορά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Είμαστε δεκτικοί στο να ακούσουμε, ωστόσο είμαστε και υπέρ της δημόσιας δωρεάν παιδείας σε όλες τις βαθμίδες. Γι' αυτό ψηφίσαμε και τη μεταρρύθμιση με τα δημόσια ΙΕΚ. Mm-hmm. Παρότι διακρίναμε κενά και παραλήψεις, παρόλα αυτά δώσαμε ψήφο εμπιστοσύνης, ήμασταν το μοναδικό κόμμα. Τώρα. Οι καταλήψεις βοηθούν στην απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστημίου και μεσούσεις της εξεταστικής. Όχι βέβαια. Το έχω ζήσει κι εγώ στο ΕΛΜΕΠΑ, το Μεσογειακό Πανεπιστήμιο που είμαι απόφοιτος, και πάγια αρχή της κατεύθυνσης της πολιτικής που έχουμε λάβει εμείς είναι ότι πρέπει να τελειώνουμε με τις κομματικές παρατάξεις στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η δική μας άποψη. Τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι κέντρο έρευνας, γνώσης και τεχνολογίας και να αποτελέσει το ναό εκπαίδευσης όπως ήταν διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια. Μην ξεχνάμε ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν παράξει τους μεγαλύτερους και τους πιο λαμπρούς επιστήμονες mm-hmm. που κοσμούν την επιστημονική κοινότητα. Οι καταλήψεις δηλαδή είναι υποκινούμενες ή αυθόρμητες? Οι καταλήψεις πάντα τα παρήγαγαν. Δεν τους έβλεπαν. Και εγώ έχω συμμετάσχει σε κατάληψη. Λοιπόν, όταν... αφήστε τα αυτά. Όχι, ναι. Παρακαλώ. Λέω. Και εγώ έχω συμμετάσχει σε κατάληψη όταν τα αιτήματα, όπως στην προκείμενη περίπτωση, είναι πάγια. Έτσι. Ναι. Εξηγούμε στην κυρία Φωτίου για να μην παρεξηγηθώ. Ναι. Είμαι και εγώ υπέρ της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, το τονίζω. Ναι. Όμως, πρώτα θα πρέπει να φτιάξουμε τα δικά μας πανεπιστήμια και μετά να σκεφτούμε από κοινού όλα τα κόμματα να κάτσουμε κάτω και να συζητήσουμε για την είδηση ιδιωτικών που παρεμπιπτόντως προσκρούει στο άρθρο 16, δηλαδή ενέχει κίνδυνο αντισυνταγματικότητας, διότι απαγορεύεται σε ιδιώτες να ιδρύουν ανώτατα ιδρύματα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα το φέρει. Αυτές τώρα είναι συνεργασίες, από ό,τι καταλαβαίνω, με ξένα ιδρύματα λίγο πιο αναβαθμισμένες. Θα το δούμε, δηλαδή, έτσι ακούγεται. Και συνεργασία και με την Κύπρο, η οποία άνοιξε δρόμο σε αυτό το ζήτημα. Άνοιξε δρόμο, αλλά σας ξαναλέω, αν δεν δούμε το νομοσχέδιο πώς θα είναι δομημένο και με ποιο τρόπο, γιατί αν έρθει, ας πούμε, ένα τουρκικό πανεπιστήμιο εδώ, θα το δεχτούμε και με ποιες προϋποθέσεις? Εδώ είναι ένα θέμα. Γενικά είναι πολύπλοκο και σύνθετο το ζήτημα. Εγώ γι' αυτό και κάνουμε ουσιαστικά μια πρώτη ανάγνωση. Βεβαίως. Δεδομένων των πανεκπαιδευτικών συλλαλητηρίων και των καταλήψεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση. Προφανώς θα το δούμε και θα το αξιολογήσουμε. Εγώ, σαν κατακλείδη, νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία και η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν είναι ακόμα έτοιμες, ούτε η πολιτεία, να υποστηρίξει ένα τέτοιο εγχείρημα. Mm-hmm. Πρώτα πρέπει να ασχοληθούμε με τη δημόσια δωρεάν παιδεία σε όλες τις βαθμίδες, ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια, φτάνοντας στην τριτοβάθμια, και μετά να συζητήσουμε για το αν και πώς θα φέρουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια Μάλιστα. στην Ελλάδα. Mm-hmm. Η Νίκη τι θα κάνει, κύριε Βέτε? Εμείς έχουμε μια πάγια τακτική, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, να μην εμπιστευόμαστε καθόλου την κυβέρνηση. Και αυτό ήταν το μήνυμα που έχουμε πάρει από τη λαϊκή μας βάση, γιατί το ξαναλέμε. 200.000 παρά μερικές χιλιάδες άνθρωποι στα κρυφά μας εμπιστεύθηκαν χωρίς καμία προβολή, χωρίς καμία προώθηση, χωρίς χορηγίες, χωρίς μεγαλοεταιρείες, γιατί ακριβώς πιστεύουν σε μας ότι εκπροσωπούμε έναν αξιακό κώδικα που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Γιατί ούτε για Ρουσφέτη μας ψηφίσανε, ούτε μας υποστηρίξανε για κάποιο συμφέρον. Πρέπει να σταθούμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και να ενθαρρύνουμε και όλους τους άλλους, γιατί δικαιολογώντας πολιτικές με ημίμετρα, λίγο καλό εδώ, λίγο
δίνουμε περισσότερο θράσος στην κυβέρνηση, στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά αυτή τη συγκεκριμένη κρίνουμε τώρα, να ασκεί πολιτικές οι οποίες είναι αντιλαϊκές. Τώρα στο νομοσχέδιο. Έκανε τα ΑΕΚ, τα έκανε ανώτατα ΑΕΚ, επαγγελματικά κέντρα κατάρτισης. Άλλαξε ο Μαναλιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Τα συμπυκνώνει γιατί θέλει να κάνει οικονομίες κλίμακος και μας λέει ότι θα πηγαίνει σε διάφορα σημεία να κάνει. Καλά αυτά, αλλά είναι υποχρέωσή της. Δεν είναι αυτομεταρρύθμιση επαγγελματική. Επομένως, για μας, για τα πανεπιστήμια, έτσι μια πρώτη ανάγνωση, είναι ότι κάθε πράγμα στον καιρό του και δεν έγινε σε μια περίοδο που η οικονομία είχε τα περιθώρια να υπάρχει ανταγωνιστικότητα, να εξελιχθούν. Δεν έχουμε πρόβλημα τα πανεπιστήμια μας από πλευράς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Γι' αυτό και όλοι μας οι επιστήμονες, ό,τι καλύτερο δυναμικό υπάρχει, πηγαίνει στην Εσπερία. Άρα πρέπει να βρούμε, αυτή είναι η αγωνία όλων εμάς, των γονιών μας που τελειώνουν, των γονιών που βλέπουν τα παιδιά τους, τελειώνουν με τα μεταπτυχιακά τους, συνδράμουν, έχουν πληρώσει πάρα πολλά σαν γονείς. Αυτοί που πηγαίνουν εξωτερικό είναι άνθρωποι που πιθανόν δεν μπορούν να πιάσουν τη βάση που έβαλε η κυβέρνηση των αρίστων και πηγαίνουν και δίνουν τα χρήματα οι γονείς τους, τα έχουν, τα δίνουν, δεν πάνε φτωχοί άνθρωποι, δεν πάνε λαϊκά στρώματα. Και τώρα όλοι αυτοί οι άνθρωποι το πρόσχημα θα τους φέρουμε πίσω με την ίδρυση καινούριων τμήματων συνεργασιών. Δηλαδή, όλοι αυτοί που δεν μπορούν να περάσουν τη βάση θα επανέλθουν. Και αν θέλουν να επανέλθουν, για ποιο λόγο αυτά τα πανεπιστήμια αντί να έρθουν να κατσικωθούν στην Αθήνα, να μην πάνε στη Θεσπρωτεία, να μην πάνε στις περιοχές εκεί. Δηλαδή, ερχόμαστε και κάνουμε ένα υδροκέφαλο κράτος με ανθρώπους οι οποίοι έχουν οι γονείς τους τη δυνατότητα να τους σπουδάσουν, έτσι. Και ερχόμαστε τώρα να εισφέρουμε ανταγωνιστικά απέναντι σε πανεπιστήμια που ό,τι επιστήμονες βγάζουν είναι τόσο περισσότερες σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε εντελώς αρνητικοί και αν θα θέλαμε να ενισχύσουμε έναν τομέα μέσα από τις περικοπές, γιατί εκ των πραγμάτων τα χρήματα δεν βγαίνουν από λευτόδεντρο. Mm-hmm. Έτσι, στο μόνο που συμφωνούμε με τον Πρωθυπουργό είναι αυτή η ρίση. Αλλά τα χρήματα που είναι πολύτιμα και είναι τα χρήματα του ελληνικού λαού πρέπει να πηγαίνουν σε συγκεκριμένους τομείς, αφού δεν μπορούν, αντί να πηγαίνουν στις χρηματοδοτήσεις Ελντοράντο, των τραπεζών, τις εταιρείες αυτοκινήτων ηλεκτρικών, mm-hmm. να έρθουν στην παιδεία να δοθούν, γιατί υπάρχει και το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αλλά κυρίως υπάρχουν οι εκπαιδευτικοί, που είναι και παιδαγωγοί, γιατί όσον αφορά τις καταλήψεις, να ξέρετε ότι εμείς δεν είμαστε υπέρ των καταλήψεων, αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι το ίστατο εργαλείο στους νέους ανθρώπους που είναι στην καλύτερη τους ηλικία να επαναστατίζουν απέναντι σε ένα σύστημα, το δικό μας, που τους κλείνει τους δρόμους. Επομένως, σήμερα είναι μια αναγκαιότητα γιατί γίνεται γενικευμένα. Δεν έχασε κανένας φοιτητής το μέλλον του επειδή συμμετείχε σε τέτοιου είδους έστω και τις πιο έτσι. Μιλάτε για συλλαλητήρια τώρα. Μιλάω και για τις καταλήψεις. Γιατί μιλάμε για καταλήψεις. Τα συλλαλητήρια είναι ένα όργανο και ένα εργαλείο ήπιο και σημαντικό. Όταν φτάνεις και χρησιμοποιείς το πιο ακραίο έτσι, όπλο που μπορεί να έχει ένας φοιτητής, αυτό δεν είναι κάτι που θα χαλάσει το σύστημα, δεν θα εμποδίσει. Mm-hmm. Άλλωστε η κυβέρνηση απέτυχε ενώ είχε προσχεθεί προεκλογικά ότι θα βάλω τάξη και ηθική και ασφάλεια στα πανεπιστήμια, έκανε αστυνομίες των πανεπιστημίων. Όλα αυτά αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν ικανή ούτε να τα υλοποιήσει. Δεν εφαρμόστηκε στην πράξη. Ναι. Ναι. Άρα και αυτό λοιπόν, το νομοσχέδιο δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη. Έχω πολύ λίγο χρόνο και επειδή δεν θέλω να αδικήσω, μια ερώτηση θα κάνω, δεν θέλω να αδικήσω το σχέδιο νόμου. Την ισότητα στον πολιτικό γάμο. Ουσιαστικά συζητάμε τόσο καιρό για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι πλέον στη διαβούλευση. Στη δημόσια διαβούλευση έχετε μια εικόνα. Θα έρθει βέβαια για τη συζήτηση εδώ, θα γίνουν οι ζυμώσεις. Τι θα κάνετε εσείς ως Νέα Αριστερά, κυρία Βοτίου? Τρεις αυτονόητο δικαίωμα των ομόφυλων ζευγαριών στο γάμο και στην τεκνοθεσία και υποχρέωση της πολιτείας να φέρει ένα νόμο. Αυτό λοιπόν για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν όμως πολλά προβλήματα που θέλουμε ακριβώς να εντοπίσουμε και να πω ότι υπάρχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή ότι ενώ δίνει την τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να ξέρετε κυρία Κουλούρη ότι το ίδιο αυτό το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας το οποίο είναι ακόμα πραγματικά εξαπάτησης συνεχώς το 2018 έφερα εγώ ένα νόμο, το θυμάστε πολύ καλά, για την αναδοχή υιοθεσία. Εκεί σήκωσε τέτοιο κουρνιαχτό η Νέα Δημοκρατία για ένα άρθρο. Ποιο ήταν το άρθρο? Ότι τα ομόφυλα ζευγάρια που είχαν σύμφωνο συμβίωσης μπορούσαν να γίνουν ανάδοχοι γονείς. Ναι. Ανάδοχοι.
το κατεψήφισε εκτός από 4 γυναίκες, προς τιμήν τους, η Νέα Δημοκρατία. Τι έγινε όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζεται ο νόμος αυτός, γιατί ήταν και ψηφιακός, είναι το Άνινετ. Ούτε ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν έγινε ανάδοχη οικογένεια όπως παιδί προέβλεπε ο νόμος, ναι. Πρώτον. Δεύτερον, ξαφνικά βλέπουμε τον κύριο Σαμαρά να μιλάει για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία λέγοντας ότι αυτός δεν πιστεύει ότι πρέπει να απέχουν. Γιατί μετά άρχισε και μια άλλη βαβούρα η οποία, ναι, εντάξει, σε σχέση με το αν θα υπάρχει ο μαγνητικός, αν θα υπάρχει που θα κρυφτεί ο κάθε υπουργός, ο κάθε βουλευτής, δύσκολο, με ποιον τρόπο θα κρυφτεί για να μην πει όχι, για να πει να απουσιάζει και το ένα και το άλλο, και σηκώνεται υπέρμαχος της δημοκρατίας ο κύριος Σαμαράς. Ποιος κύριος Σαμαράς, ο οποίος ο ίδιος το 2014 έκανε αλλαγή του νόμου για την παρενθεσία, για την παρένθετη μητρότητα, και κατέστησε τη χώρα μας ιατρικό προορισμό την Ελλάδα για όλες τις γυναίκες οι οποίες δεν μπορούσαν, δεν κατοικούσαν στην Ελλάδα, να γίνουν παρένθετες μητέρες, και είχαμε ένα ιατρικό τουρισμό για όλες τις γυναίκες οι οποίες τότε γίναν παρένθετες μητέρες ερχόμενες στην Ελλάδα μη κάτοικοι της Ελλάδας. Πώς σας φαίνεται αυτή η υποκρισία και αυτή η αθλειότητα αυτής όλης της παράταξης? Είτε είναι κατά... Εσείς τώρα τι θα κάνετε γι' αυτό? Εμείς για κατά εκεί θα το ψηφίσουμε. Μάλιστα. Προφανώς. Mm-hmm. Έστω και αν πιστεύουμε ότι δεν είναι ολοκληρωμένο. Αλλά περιμένουμε να δούμε και τη συζήτηση και περιμένουμε να δούμε και τις πιθανές αλλαγές, διότι η Νέα Δημοκρατία εδώ κατάφερε να κάνει το φοβερό, να έχει βρει 230 ψήφους για την ψήφο των αποδήμων, ενώ εμείς είμαστε εντελώς εναντίον. Αντίθετη, μας το είχε πει ο κ. Ζανακόπουλος την περασμένη εβδομάδα. Σας το είχε πει ο κ. Ζανακόπουλος. Και επειδή ακριβώς εμείς κάναμε ένσταση αντισυνταγματικότητας, απεδείχθη ότι και το νομοσχέδιο που έφερε ήταν αντισυνταγματικό, αλλά και την τελευταία στιγμή θέλησε να καπελώσει ολόκληρη τη Βουλή και να φέρει το ίδια την ψήφο των αποδήμων, όχι μόνο για τις ευρωεκλογές, αλλά και για τις εθνικές εκλογές. Εμείς θεωρούμε ότι ήταν νίκη δικιά μας. Εμείς το ανοίξαμε το πρόγραμμα από την πρώτη στιγμή, το πρόβλημα. Εμείς το φέραμε με το κουκουέ στη Βουλή. Αν δεν είχε γίνει αυτή η ιστορία... Με περισσότερο όμως, πρέπει να κλείσω σιγά, ναι, σιγά. Αλλά για τα ζευγάρια, τα ομόφυλα, εσείς λέτε είστε καταρχήν θετικοί. Και περιμένετε να γίνουν κάποιες. Και δεν αλλάζετε τη στάση λόγω της επιστολικής ψήφου και τέλος πάντων της τροπολογίας. Η σχέση έχει επιστολική ψήφος. Δεν τα συνδέεται. Εδώ η επιστολική ψήφος είναι μια πάτη. Και θα το δει ο ελληνικός λαός πολύ σύντομα. Θα τα δούμε αυτά στην εφαρμογή. Ο κ. Μανούσος να μας πει ως προς το ζήτημα της ισότητας στον πολιτικό γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, για την τεκνοθεσία. Έχετε δει το σχέδιο νόμου που είναι στη δημόσια διαβούλευση. Θα δούμε πώς θα φτάσει εδώ. Θα δούμε τι θα γίνει και μέσα στην επεξεργασία. Στις επιτροπές της Βουλής. Καταρχήν, τι θα κάνετε, ποια είναι η θέση σας? Εμείς είμαστε καθολικά αρνητικοί, με συγχωρείτε, και τούτο διότι πιστεύουμε στις αρχές της παραδοσιακής ελληνικής οικογένειας. Θεωρούμε ότι τα παιδιά προέρχονται από το Θεό ή τη φύση, όμως προτιμάτε, από τον άντρα και τη γυναίκα. Συνεπώς, δεν μπορούμε να θέσουμε θέμα τεκνοθεσίας μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών, στα οποία δε έχουν καθόλου το δικαίωμα να συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και να διαμένουν μαζί εφόσον το επιθυμούν, αλλά πρέπει τα παιδιά να μένουν έξω από την εξίσωση. Είναι επικίνδυνο αυτό για την προσωπική μας άποψη σαν κόμμα. Υπάρχουν παιδιά όμως, τα οποία υπάρχουν, είναι μετέωρα, ξέρετε, στηρίζονται μόνο στον έναν από τους δύο που είναι στην ίδια μιλάτε οικογένεια. Μιλάτε για βιολογικό γονέα, ναι, ή για... Ναι, ναι, και γι' αυτό. Ωραία. Οπότε μιλάμε για μια γυναίκα που έχει αποκτήσει παιδί με έναν άντρα, μετά γνώρισε κάποια συμβία, κάποια άλλη κοπέλα και συμβιώνουν, χωρίζοντας από τον πατέρα του παιδιού. Αυτό εννοείται? Ας πούμε ότι μπορεί να είναι και μια σχέση φιλική η οποία έγινε παρένθετη μητέρα για να βοηθήσει ένα ζευγάρι. Εννοείται. Και αυτό μπορεί να έχει συμβεί. Μισό λεπτό. Σε διάφορες περιπτώσεις. Για... ένα οάριο και ένα σπέρμα χρειάζεται. Σωστά. Ακριβώς. Δεν μπορώ να το κάνω πιο αναλυτικό. Δεν γίνεται αλλιώς. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Αλλά ο σκοπός είναι αν μπορούν αυτοί οι δύο άνθρωποι να αναγνωρίζονται και να έχουν ισοτιμία απέναντι στον νόμο, ότι είναι ένα ζευγάρι και βεβαίως μπορεί να έχουν ισοτιμία. Λοιπόν, και ισοτιμία έχουν. Μισό λεπτό. Αν τα παιδιά που έχουν δεν γίνονται αποδεκτά από κανέναν. Είναι αόρατα.
τα παιδιά. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό του πληθυσμού. Τι κάνει στην ουσία η κυβέρνηση, νομοθετεί για περίπου ένα 5% του πληθυσμού. Σοβαρά. Σοβαρά. Είναι παραπάνω. Ψαχτείτε σε όλα τα κόμματα να δείτε πόσους ομοφυλόφιλους έχετε. Συγγνώμη. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Μπορεί να είναι παραπάνω, κύριε Φωτίου, δεν αντιλέγω. Εγώ θα σας πω αλλά κάτι. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και ένα μικρό ποσοστό να είναι θέματα ισότητας. Βεβαίως, σας είπα στην αρχή. Μιλάμε για συμπεριληπτικές κοινωνίες. Είστε αόρατα παιδιά. Αόρατα παιδιά. Τα έχουν οι άνθρωποι τα παιδιά. Τι δεν τα κάνουν. Εάν τα έχουν τα παιδιά, όπως συμβαίνει και τώρα, αν εγώ χτύπα ξύλο και ρέψω, που έχω δύο μικρά παιδιά. Τα παιδιά μου θα, αν εγώ δεν υπάρχω μετά, θα πάνε στους γονείς μου ή στους γονείς της γυναίκας μου. Τι λέει ακριβώς? Στη γιαγιά και του παππού. Αν χειρέψετε. Χτύπα ξύλο. Και εγώ προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Δεν κατάλαβα, τα έχετε μπερδέψει. Συγγνώμη. Αν χειρέψετε. Μισό λεπτό. Θα τα πάρετε εσείς τα παιδιά. Ναι, λάθος. Εδώ μιλάμε. Αν χειρέψει λοιπόν ένα ζευγάρι δύο γυναικών, να μην πάει το παιδί σε τρίτο πρόσωπο, να μην πάει έξω από την οικογένεια. Θα πάνε έξω από την οικογένεια. Ναι, αν είναι όμως η γυναίκα βιολογική του μητέρα, θα πάει στη μαμά της γυναίκας. Για να μην επεκταθούμε, εσείς είσαστε αρνητικοί, ναι, το καταγράφω, είπε και αυτά που είπε ο κύριος αρχηγός του κόμματός σας στην Ολομέλεια. Έρχομαι σε εσάς να κλείσουμε με την Νίκη. Καταλαβαίνω ποια είναι η στάση σας. Πώς το καταλαβαίνετε? Το καταλαβαίνω. Ωραία, χαιρόμαστε. Τότε από αυτό είναι, που έχω ακούσει. Θα είναι πολύ πιο εύκολο να καταθέσουμε την άποψή μας. Για μας τους χριστιανούς Ορθόδοξους, η ερώτα του γάμου είναι το πιο σημαντικό. Και γάμος είναι άντρας και γυναίκα. Τα παιδιά είναι δώρο. Και αν υπάρχει αυτή η φλόγα, η αγάπη, η ζέση, ο έρωτας ενός ζευγαριού, τότε η δωρεά είναι διπλή, τριδιπλή και πολύτιμη. Αυτή είναι η προσέγγιση όσον αφορά τις θρησκευτικές μας πεπιθήσεις που για μας είναι η πίστη μας. Τώρα ως πολιτική. Είμαστε υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών και θεωρούμε ότι μια τέτοια τεχνητή τύπου οικογένεια, που δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τον όρο γιατί δεν τον αποδεχόμαστε, δεν είναι καλό για το παιδί. Γιατί ο συναισθηματικός κόσμος ενός παιδιού στηρίζεται στα πρότυπά του. Και μόνο μια μάνα ή μια γυναίκα που δεν είναι μάνα μπορεί να δώσει αυτή τη συναισθηματική ορμή, είτε είναι μέσα σε οικογένεια, είτε σε χωρισμένη οικογένεια, είτε σε οικογένεια με ένα γονιό, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να έχει ούτε δύο μανάδες, ούτε δύο μπαμπάδες ως πρότυπο. Γιατί για μας το πιο σημαντικό είναι το παιδί. Mm-hmm. Και όχι οι επιλογές, οι σεξουαλικές του καθενός. Απλώς αναφερόμαστε σε υπαρκτές καταστάσεις. Αυτό είναι το θέμα. Οι καταστάσεις αυτές όμως είναι υπαρκτές. Και τα ναρκωτικά είναι υπαρκτά, θα τα νομιμοποιήσουμε. Επειδή άλλο λέω, τα ναρκωτικά. Είπαμε το παιδί. Ένα λεπτό. Δεν το ζητούν τα παιδιά αυτό. Ούτε τα γίνεται, ούτε τι τα γεννημένα. Το ζητούν οι ομοφυλόφιλοι, οι οποίοι προωθούν μια ατζέντα γόκτη αυτή του δικαιωματισμού, οι οποίοι μέχρι πριν λίγο καιρό μας λέγανε ότι εμείς είμαστε τα στερεότυπα και ότι εμείς σας βγάζουμε τη γλώσσα κάνοντας διαδηλώσεις και παρελάσεις περηφάνειας και ξαφνικά επειδή το θελήσανε όχι τα παιδιά. Για μας το πιο σημαντικό είναι τα παιδιά και θα κάνουμε τα πάντα όσον αφορούν την ξεκάθαρη μας θέση αυτά, να είμαστε απέναντι σε οποιαδήποτε νομοθεσία είναι αντίον των παιδιών. Λοιπόν, κυρία Φωτίου, κύριε Μανούσο, κύριε Βετέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Κυρίες και κύριοι και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ήταν η εκπομπή Τηλεονόμος. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε.